Ήρθαμε, ρε. Είμαστε γρήγοροι. Βγήκαμε στο Κυλκίες, αλλά. Είμαστε γρήγοροι. Ένα τσιγάρο δρόμο. Ένα τσιγάρο δρόμο είναι το Κυλκίες τελικά. Δεν μας άφηναν να φύγουν τα παιδιά. Να φύγουμε, τα παιδιά ήταν τρομερά. Το Κυλκίες ήταν μια πόλη η οποία μας. Αναθεωρείς λοιπόν αυτά που έλεγε. Αυτά που έλεγα για το Κυλκίες ήταν φοβερή τύπη. Και κάναμε καινούργιες φίλες εκεί, Τζόρνταν. Πολύ καλό. Μαζέψαμε κανένα φραγκάκι εκεί για το αυτοκίνητο. Κάναμε εκεί ιστορία. Σήμερα πήγαμε στο γήπεδο της Καλαμαριάς για να βοηθήσουμε τον 13χρονο τον Ορέστη. Τον Ορέστη. Ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη. Ήδη έχει κάνει μια εγχείρηση. Τον καθαρίσανε, έχει στο κεφαλάκι του ένα πρόβλημα. Και χρειάζεται άλλη μια εγχείρηση για να καθαρίσει τελείως. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί με τον εγκέφαλο. Έχουν σωθεί φίλοι μας, αλλά έχουν και φύγει. Έχουν και φύγει. Οπότε, εμείς θα παίξουμε μπάλα και άμα τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε. Το θέμα είναι να παίξουμε μπάλα. Εμείς λοιπόν. Το θέμα είναι να αγωνιστούμε. Ναι, να αγωνιστούμε, ναι. Σωστό. Όπως αγωνίστηκε ο ΠΑΟΚ, πήρε τον πόντο του. Πήρε μεγάλο πόντο σήμερα ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε. Κάνε μεγάλο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ κακό ο Παναθηναϊκός. Δεν τον περίμενα τόσο κακό τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Περίμενα τον ΠΑΟΚ λίγο μια αλλαγή να κάνει ο Ίβιτς, να βγάλει τον Κλάους, να βάλει ένα πιο γρήγορο παίκτη. Να βάλει τον Μιστακίδη, περιμέναμε πιο μπροστά. Ναι. Και τα λοιπά. Εντάξει, του βγήκε το παιχνίδι, ήταν κακό ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ όμως έδειξε πολύ καλά πράγματα, αλλά έδειξε και αδυναμίες. Στο χώρο των χαφ, έδειξε αδυναμίες στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Έδειξε ότι το φόρ του είναι στατικό και σε παιχνίδια που δεν είναι πρωτοβουλίας αυτά τα μάτς κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μην, να μην είναι τόσο χρήσιμος ο Κλάους. Έπρεπε να γίνει αλλαγή για μένα. Το βλέπω όλο το καφενείο και όλο το μπομπονέρα στο Κυλκίες. Δεν το δω Ίβιτς. Καλό ή κακό για τον ΠΑΟΚ που. Καλό ή κακό για τον Ίβιτς ότι παίρνει ένα πόντο παραπάνω μετά την νίκη του ΠΑΟΚ με τον. Με την ΑΕΚ και σήμερα μετά τον πόντο του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Οι πόντοι ανεβαίνουν για τον Ίβιτς. Μη σας φάνει δηλαδή παράξενο μέσα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ να δείτε ότι τελικά ο Σάντος δεν έρχεται, ξεκινάει ο Ίβιτς προετοιμασία. Θα τα συζητήσω εδώ με τον Τζόρνταν και ο Σλαμάς στον δρόμο. Πάμε να δούμε τους χορηγούς. Λέγε, σ' ακούω τώρα. Οι χορηγοί μας όπως μας στηρίζουν όλο τον χρόνο και όλα τα χρόνια. Τελειώνει η σεζόν φέτος. Τελειώνει η σεζόν, θα πούμε ότι, ακόμα. Θα πούμε ότι κάνα μήνα ακόμα θα την παλέψουμε τη δουλειά. Κάνα μήνα και μια εβδομάδα ακόμα. Τόσο, κάπου εκεί. Εντάξει, κάπου εκεί μετά δύο μήνες θα την αράξουμε. Θα μπούμε δυνατά μετά το Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, αν δεν πεθάνουμε, αν δεν πάθουμε κάτι κακό. Έτσι δεν είναι, πάντα έτσι τα λέμε. Πιθανόν τέλη Αυγούστου να είναι φέτος, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα κάτσει και το. Σεπτέμβριο μέχρι να κλείσουμε τις δουλειές, να κάνουμε, να ράνουμε. Λοιπόν, λέγε, χαρμπόλ. Ξεκινάμε λοιπόν εκεί στο μεγάλο τρίγωνο της Πολύγνης, το πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης. Έτσι. Στην Πολύγνη, Ελπίδος 8, το Hardball. Ένας χώρος φανταστικός, ένα σπορ καφέ από τα καλύτερα της πόλης. Εκεί που καλοκαιριάζει τώρα, ανοίγουν αυτές οι σειρώμενες υπόλοιπες. Οι τζαμαρίες αυτές λοιπόν. Άντε, εκεί, που αρχίζουν, το σακάκι, εκεί που αρχίζουν τα κοντομάνικα τώρα. Εκεί που σταματάνε πλέον. Όχι σταματάνε, χαλαρώνουν τα ουίσκια, αρχίζουν οι βότκες τώρα γιατί είναι πιο δροσιστικές στο καλοκαίρι. Ναι. Την πιείς και με χυμό πορτοκάλι, είναι ακόμα καλύτερα. Και ελαφριές. Εκεί που γίνονται μαθήματα και διαγωνισμοί μπυρίμπας, όπως κάθε χρόνο. Εκεί που τα τρόπαια πανγκέρχονται να πούμε. Εκεί που είναι όλοι οι καθηγητές και οι. Της μπυρίμπας. Εκεί λοιπόν που μαζεύεται όλος ο καλός ο κόσμος από μικρής ηλικίας μέχρι και μεγάλης ηλικίας. Εκεί που μαζεύονται ποδοσφαιριστές, προπονητές αν θέλετε, διοικητικοί αν θέλετε, φίλαθλοι αν θέλετε, πολλοί κόσμος από όλες τις κοινωνικές ομάδες. 50-50 ο Κίζας, τα γάρι που στέλνει το μήνυμα. 50-50. Λέει. Σήμερα ο Κίζας, εγώ τον Κίζα τον έχω σκίσει, είναι δραμηνός, είναι πατριώτης μου, τον έχω σκίσει, τον έχω ξεσκίσει. Αλλά σήμερα όμως ήτανε καλός. Κάνα δύο λάθη φάουλ, ξέρω εγώ, αυτά μπορούν να συμβούν. Σήμερα ήταν καλός. Και κάνα δύο κάρτες κίτρινες, ξέρω εγώ, δεν με πειράζουν αυτά εμένα. Σήμερα ο Κίζας ήταν καλός. Και τον περίμενα να είναι καλός σήμερα τον Κίζα. Γιατί? Του έλεγα του Ραπτόπουλου. Έχω μία αίσθηση ότι ο Κίζας σήμερα θα αποδείξει ότι έχουμε καλούς διαιτητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και θα είναι καλός. Τους βοηθούς φοβάμαι, τον είπα. Ναι. Ναι. Και πέσαμε διάνα και σε αυτό. Πάμε λοιπόν στο θέμα μας. Ναι. Εκεί στο hardball λοιπόν, εκεί που γίνεται χαμός καθημερινά, μπορείτε να έρθετε να μας γνωρίσετε και από κοντά όσοι δεν μας ξέρετε. Όσοι μας γνωρίζετε, ξέρετε για ποιο μαγαζί μιλάμε.
Εκεί που τα ποτά είναι φανταστικά και καλά και καθαρά και ξέρω εγώ, και οι παρέες είναι και οι παρουσίες είναι όλες πολύ ωραίες. Ελπίδος 8, hardball στην Πολύγνη. Να πάτε λοιπόν να γνωριστείτε και από κοντά, και όσοι θέλετε να γραφτείτε στον καινούριο διαγωνισμό Μυρίμπας που θα ξεκινήσει με την καινούργια σεζόν. Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, πιθανόν. Λοιπόν, να ξέρετε και τι χρειάζεται λοιπόν και πώς παίζεται η θηλυκή μπυρίμπα. Κομμωτήριο. Στην κυρία Εύη, στο κομμωτήριο. Ολύμπου λοιπόν, στο μεγάλο δρόμο, στον κεντρικό δρόμο της πόλης, όπως ξέρουμε είναι η Εγνατία, είναι η Φιλίππου, είναι η Ολύμπου. Δεν το πήρα για κηδεία, το πήρα για κηδεία. Πήγα σε κηδεία το Σάββατο, ένα συμπαίκτη του πατέρα μου στον Άρη. Και το φόρεσε, τον τέριασε και τον άρεσε. Τέριασε και το. Ναι. Μέχρι καμιά εβδομάδα ακόμα μέχρι να το στείλω στο καθαριστήριο. Ναι. Το βγάλω γιατί ήμουνα σε. Ναι. Λέγει. Ολύμπου 23 λοιπόν και Ολύμπου 31 είναι δύο χώροι πολύ ωραίοι, δύο χώροι αισθητικής. Το ένα είναι το κομμωτήριο στο 23, εκεί που το κούρεμα έχει ένα ταλιράκι μόνο σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα που περνάει ο κόσμος. Τις μέρες τις δύσκολες. Εκεί που υπάρχει περμανάν, υπάρχει. Όχι περμανάν, περμανάν λέγεται. Ίσιωμα μαλλιών, βάψιμο μαλλιών, εκεί που πρέπει να πάρετε το σύμφωνο συμβίωσης, να πάρετε τη γυναίκα σας, να πάρετε τη φιλνάδα σας. Γεια σας, παιδιά. Να πάρετε τη μαμά σας άμα είναι σε μεγάλη ηλικία, γιατί ξέρεις τώρα. Τη μάνα του θα πάει, ρε. Βεβαίως. Σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν κόρες που πηγαίνουν τη μάνα που είναι σε μεγάλη ηλικία με το αυτοκίνητο, ναι, με τα ναι. αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και είναι τιμή για αυτές τις κόρες. Τις είδα, εγώ είδα προχθές ένα σκηνικό εκεί και μ' άρεσε πολύ, την έδωσα και σε καρδιά. Ναι. Να πάτε λοιπόν εκεί να την κάνετε τη μάνα σας κούκλα, γιατί η μάνα είναι μία. Ναι. Δεν υπάρχει δεύτερη. Όλα τα άλλα τα βρίσκεται. Μαμά, μπαμπά μόνο δεν βρίσκεται. Λοιπόν, 5 φράγκα το κούρεμα για τα μπατήρια, εκεί που πάει όλος ο κόσμος. Στο 31, Ολύμπου 31, είναι ένας άλλος χώρος της ειδικής, πολύ ωραίος. Μανικιούρ, πεντικιούρ, το τζελ. Το τζελ είναι αυτό το τεχνικό μεγάλο μα. Του Παοξή τα νύχια, ναι. Του Παοξή είναι φυσιολογικά. Ναι. Φυσικά νύχια. Α, ναι. Εκεί που υπάρχει μία προσφορά SAE που λέμε, να δούμε μέχρι πότε θα είναι. SAE. Μασάζ, μισή ώρα, ένα ταλιράκι μόνο. Ο Τζόρνταν το έκανε. Πολύ ωραίο αυτό, να πάτε να γνωρίσετε τα κορίτσια εκεί της αισθητικής. Έχουν σπουδάσει αισθητική τα κορίτσια, να ξέρετε. Ναι. Είναι πολύ ωραία η κυρία Εύη με τα κορίτσια της λοιπόν. Εκεί πηγαίνω κάθε εβδομάδα εγώ. Πάει αυτός κάθε εβδομάδα. Να πάτε να γνωρίσετε. Έχει σου λουποθεί τον, έχετε δει. Ουρακοτάγος ήταν, άνθρωπος έγινε. Γελάτε, μαλάκι. Λοιπόν, Κλειδαράς. Εκεί, Δελφών. 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 101. Σήμερα πέρασα από εκεί πέρα. Ναι. Βέβαια, σήμερα ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Ναι, ναι. Ήμασταν στην Καλαμαριά στο παιχνίδι. Ήμασταν. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη, τον Γκρέντι και τον Άκη, τον φίλο μας. Λοιπόν, περάσαμε από εκεί πέρα. Του έδειξα και του Βασίλη. Θα πάει και ο Βασίλης εκεί πέρα. Δεν ήξερε το μαγαζί. Του έδειξα από κοντά που είναι. Εκεί που υπάρχει και χώρο στάθμιση τουλάχιστον για 2-3 αυτοκίνητα. Ο Στέλιος λοιπόν, ο Πετκανίτσας, ο Κλειδαράς μας. Εκεί που πηγαίνει στο αυτοκίνητό σου ή του λες το πρόβλημα και το κάνει πρόβλημα δικό του και αμέσως μόλις το αναλύεις αυτό σου λέει ακριβώς τι γίνεται. Τελείωσε. Το πιάνει και το λύνει. Τελείωσε. Λοιπόν. Τεχνίτης πρώτος. Τατού. Έχει κάνει τατού. Όχι τατού όμως στο σώμα. Τατού στο κεφάλι. Αλλά τι τατού. Σαν μεταμόσχευση μαλλιών. Σου βάζει μία-μία σαν τρίχα και σου γεμίζει το κεφάλι. Καινούργιο, καινούργια πολύ μέθοδο. Πολύ φορά τα ακούω αυτό. Ναι, είναι από Ιταλία. Γίνεται στην Τζιμισκή 99 σε όροφο, σε γιατρό ο οποίος είναι αφροδυσιολόγος, πώς λένε αυτούς τους γιατρούς. Ναι. Δερματολόγος. Δερματολόγος. Ναι. Το κάνει αισθητικός, καθηγήτρια ΤΕΗ αισθητικής η Μαρία η Κολώνη, δεν κολώνει η Κολώνη και κάνει αυτή την καινούργια μέθοδο. Εγώ δεν την ήξερα. Την είδα σε ένα πολύ καλό μου φίλο, δεν κατάλαβα. Λέω, τι έβαλες μαλλιά, κουρεύτηκες, τι. Μου λέει, έκανε αυτή τη μέθοδο. Η οποία είναι παντελώς άγνωστη. Στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται μόνο. Θα δείτε το σκηνικό πώς γίνεται και ό,τι απορίες έχετε μπορείτε υπάρχει να μάθετε. Υπάρχει βίντεο με αυτό δηλαδή. Υπάρχει βίντεο, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε το φίλο μας τον Κασαγιάννη, τον Δημήτρη, ο οποίος εκτελεί μεταφορές ό,τι γουστάρεις. Παντρεύεσαι, μεταφέρεις, χωρίζεις, μεταφέρεις. Έχεις αντικείμενα μεγάλης αξίας, μεταφέρεις. Ξεκίνησε ο παπάς με 2 φορτηγά, την πήρε ο γιος, τα έκανε 10 τα φορτηγά. Έχει κάνει και στη Σύνδο μια τεράστια ιστορία όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Όλα τα σύγχρονα μηχανήματα και υψηλής αξίας αντικείμενα, δηλαδή λίρες, τις βάζετε σε κουτιά, μεταφέρονται, κάνουν, ράνουν. Ναι, χρηματοκιβώτια, ό,τι γουστάρετε. Και έχει σύγχρονες μεθόδους ανάβασης, κατάβασης. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ ήμουνα στην εποχή δεκαετία 80-90 με τον Γιώργο τον Κιωσέ που πέραμε το φορτηγό και κουβαλούσαμε τα έπιπλα να πούμε στην αποθήκη των επίπλων. Ο Κιωσέ, ο Γιώργο. Και σε ένα χωριό εδώ, θυμάμαι το χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κιωσέ. Φανταστικό παιδί. Φανταστικό παιδί.
εργασιομανής, πιο πολύ από εμάς. Φοβερός επάνω στη δουλειά του. Κασαγιάννης Δημήτρης. Λοιπόν, είπαμε για την κυρία Μέρη, η οποία καφέ σαν την κυρία Μέρη δεν θα πείτε ποτέ σε μνημόσυνο. Ποτέ. Σε κηδεία ποτέ δεν θα βγείτε καφέ σαν την κυρία Μέρη. Πάμε να μας κάνεις και το τραπέζι που μας κουστάς. Ναι. Ο Κρέντι σήμερα, ο Βασίλης μου βλέπει και το τραπέζι. Ναι, το τραπέζι με τον Μπερμπάτο. Σωστό. Ναι. Κάνει πολύ καλές κοινωνικές εκδηλώσεις, πολύ φθηνά και πολύ καλά. Και με μεράκι δικό της η κυρία Μέρη. Δηλαδή, ντολμαδάκια δικά της, σαλάτες δικές της, τζίτζιλι μίτζιλι δικά της, τα τζίτζιλι μίτζιλι. Και οι ψαρούκλες, όσοι έχετε διάθεση να πάτε να φάτε. Και το καραβίσιο το ωραίο. Το καραβίσιο της το ωραίο είναι στο Τενεκεδένιο δίπλα. Εκεί που ξεκινάει το ρέμα που λέμε. Το ρέμα της που χωρίζει την Άνω με την Κάτω Τούμπα. Το Deli Way ετοιμάζεται. Το Deli Way στην. Πώς λέγεται η οδός? Πώς λέγεται? Εκείνη η οδός λέγεται Αγίου Πάντων. Στην Αγίου Πάντων. Μπράβο. Είδες που με βοηθάς. Ναι. Θα φτιάξει το μεγαλύτερο σάντουιτς στην πόλη. Απέναντι από τον Πλάτανο. Θα κάνει την άλλη εβδομάδα, θα έρθει εδώ και θα μας δώσει το μεγαλύτερο σάντουιτς στην πόλη. Το μεγαλύτερο σάντουιτς στην πόλη θα το φτιάξει ο Deli Way. Είναι καινούργια μαγιά. Και θα λέγεται, μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο. Θα λέγεται μπαμπάτσικο. Και θα συμφέρει να τρώτε ένα-δύο άτομα. Στη τιμή του ενός θα ξεκινήσει μια τέτοια γνωριμία. Όχι όμως ακόμα. Όχι από τώρα. Σε καμιά εβδομάδα θα ξεκινήσει αυτό. Ο γιατρός ο Πανιώτης έλειψε, πήγε ένα καινούργιο μηχάνημα. Γύρισε. Ναι. Γύρισε. Γύρισε. Βέβαια γύρισε. Γύρισε και μας έστειλε και μήνυμα για άλλες ενδείξεις για, για τον βελονισμό. Αδυνάτισμα, μείωση της βουλιμίας, δηλαδή δεν έχεις τόσο όρεξη για να φας, χωρίς να κάνεις. Εγώ είδα ένα τύπο που έκανε βελονισμό, συρρυκνώθηκε. Του λέω, κατάπιες εκείνο το που κάνετε την εγχείρηση? Όχι, μου λέει, έκανα βελονισμό. Τοπικό αδυνάτισμα, σύσφυξη με ηλεκτροβελονισμό, αντίπλα πλακώνεται τα βάρη και τα αυτά, ηλεκτροβελονισμός. Υποστήριξη με λιπομετρήσεις και κατάρτιση ιδιωτολογίου σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου του κάθε ενός. Για νευρολογικά, ημικρανίες, κεφαλαλγίες, άγχος, αϊπνία, διακοπή καπνίσματος, επιταχύνεται απέκθεια προς την νικοτίνη και προσφέρεται ηρεμία στο άτομο. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σκιάκτημα από το που σε είδα. Λοιπόν, μόλις πούμε τους χορηγούς, είπαμε hardball, είπαμε την κυρία Έφη, είπαμε την Κολόνη, τη Μαρία με τα τατού, θα δείτε τα τατού στο κεφάλι. Με τρεις συνεδρίες γίνεσαι, πώς θέλω να το χιγκίτα γίνεσαι. Και δεν χρειάζεται να έχεις αυτά τις εγχειρήσεις που κάναμε παλιά, κόβαμε εδώ, βάζαμε εδώ, να φυτρώσουμε μαλλιά κτλ. Πολύ καλή μαγιά έκανε η Κολόνη. Ο Κλειδαράς είναι κολπαδόρος μεγάλος, ο Κασαγιάννης είναι φίλος από και συνεργάτης, ο Πετκανίτσας τα είπαμε, η κυρία Μέρη το καλύτερο καφέ στα μνημόσυνα, το καλύτερο ψάρι στις συνευρέσεις μας. Ο Deli Way με το καινούριο σάντουιτς, το γίγας, το μπαμπάτσικο που θα έρθει σε καμιά δεκαριά μέρες. Και ο γιατρός ο Μπανιώτης, ο οποίος έφερε και ένα καινούριο μηχάνημα από τη Γερμανία. Πότε πήγε, πότε γύρισε, τι είναι αυτά τα αερόπλανα, ρε φίλε? Ο Μπανιώτης. Προχθές μαζί δεν ήμασταν. Σκύλος. Πήγε. Ήρθε. Έκλεισε τη δουλειά, έκανε τι έκανε και γύρισε. Προχθές ήμασταν μαζί. Ναι. Πότε πήγε, πότε, ναι, ήρθε. Ναι, ναι. Γερμανία. Πάμε να τους δούμε. Και αν δεν πεθάνει ο Ασλάμας μέχρι να έρθει, γιατί είναι και μεγάλος ηλικία, θα έχουμε και τον Ασλάμα να μας πει μερικά πράγματα για την κουλτούρα, τον πολιτισμό, πώς το λένε, τα θέατρα, τους κινηματόγραφους, τις φτέρνες, τα δάχτυλα. Έχει να πει τα δικά του αυτός. Πάμε. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσερ γωνία. 231-085-27-27. Λοιπόν, το είδαμε το μάτς σήμερα. Τέσσερα-τρία-τρία ο ΠΑΟΚ με καλές αιχμές μπροστά, Ροντρίγκες Μακ. Ο Μακ δεν παίζει. Ο Μακ φυλάει τα πόδια του. Ο Μακ φυλάει τις μίξες του. Ο Μακ τη γλιτώνει σήμερα, γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ 11 με 10. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Και το πιο λογικό να μην ακούμπησε την μπάλα. Και το πιο λογικό είναι να μην το βάλεις να παίξεις άλλα.
προτιμώ το Μουστακίδη εκεί από την αρχή. Μουστακίδη. Τον Μουστακίδη εκεί από την αρχή. Γιατί πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν έχει κίνητρο, ο καλύτερος να είναι, είναι άχρηστος. Όπως άχρηστος είναι και ο Μπερμπάντοφ, ο οποίος γράφαν οι εφημερίδες ότι θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ο Γλύκος έκανε 2-3 καλές αποκρούσεις. Ήταν καλό σήμερα. Έκανε αποκρούσεις γιατί η μπάλα πήγε κάτω χαμηλά. Και η μπάλα δεν πήγε στον αέρα να κάνει εξόδους. Και στον αέρα που πήγε σε κάνα δύο σημεία, τον είδα εγώ, ήταν καλό σήμερα. Να πούμε rapto.gr. Το rapto.gr, ο κομμουνιστής το έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Το rapto.gr, ο κομμουνιστής, το έχει φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Με πολλά βίντεο, πολλές αναλύσεις, πολλές πικάντικες έτσι, τοποθετήσεις, οι οποίες τις παίρνουν τα μεγάλα κανάλια και τις παίζουν πολλές φορές και μας βάζουν σε μπελάδες χωρίς κέρδος. Το rapto.gr με στέλνει ο κομμουνιστής μήνυμα και μου λέει, καλά που έχω και αυτό το διάολο εδώ πέρα, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανά και, όπως λένε οι παοξίδες, μανιτοκοπημένες. Πώς τις λέμε? Μαγνητοκοπημένες. Λοιπόν, εκείνο το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι η αρνητικότητα του Παναθηναϊκού. Τον επηρέασε πολύ περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα η διακοπή. Όμως, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας. Στα χαφ και στο κέντρο της άμυνας ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ αργός όταν αμήνεται και καθόλου δημιουργικός όταν επιτίθεται. Και έτσι μπάλα δεν φτάνει εύκολα σε Λέτους, σε Μπέρκ, σε Βιαφάνιδες, σε Μπουμάλ που μπήκε σήμερα σαν αλλαγή κτλ. Δηλαδή αυτοί όλοι αναγκάζονται και κάνουν πολύ περισσότερα μέτρα. Πάρα πολύ περισσότερα μέτρα. Για να πάρουν μπάλα να κατεβούν αυτοί οι ίδιοι. Τον μπρος πίσω που λένε. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός η τετράδα του μπροστά δεν έκανε τίποτα, δεν βγήκε σε γνηδιασμούς, δεν μπήκε σε ένα σμένα και βρήκε χτύπες στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά από τον Κίτσιου που σήμερα ήταν καλός, καλύτερος από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Βέβαια. Αλλά θα πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο. Είχε πρόβλημα. Γενικά το ματς σήμερα έδειξε προβληματικά χαφ. Προβληματικά χαφ. Ο Τζιόλης με εκείνο το αδολοφονικό τάκλιν, το ανόητο στο κέντρο του γηπέδου, που δεν το έκανε και εμένα, αλλά βρήκε μετάπες και σωστά τον απέβαλε ο Κίζας, είναι το πρόβλημα. Ήταν άτυχος. Και δίπλα στο Ζέκα, ο οποίος τα έχει φτύσει, δεν υπάρχει abate, δεν υπάρχουν να πούμε λαγοί που εξαφανίστηκαν. Ο άλλος ο μαύρος, ο καλός ο χαφ που τον φέρανε, ο Εσχέν, εξαφανίστηκε. Γενικά, σήμερα φάνηκε πιο πολύ ο σκόρερ του ΠΑΟΚ, ο Χαρίσης, από κάθε άλλο χαφ. Όταν σε ένα μάτς, διακριθέντας και από τη μια ομάδα και από την άλλη ομάδα, είναι ο Χαρίσης, τον οποίο εγώ μπροστά τον πιστεύω, αλλά δεν τον πιστεύω αμυντικά. Σήμερα μετά την αλλαγή έκανε πολύ καλή δουλειά και πάνω στο Λέτο. Πολύ καλή δουλειά πάνω στο Λέτο. Θα τα λέμε αυτά. Βέβαια. Αλλά όταν σε ένα μάτσο, επαναλαμβάνω, από δύο ομάδες, το καλύτερο χαφ μέσα σε αυτά τα χαφ, όλα τα έξι, είναι τα πέντε, γιατί ο Λέτο είναι φόρο. 4-4-2. Είναι ο Χαρίσης, βλέπεις μια αναμέτρηση με προβληματικά χαφ. Με προβληματικά, ναι, θα δούμε τελευταία φορά. Τέλη Ιουνίου. Θα μαζευτούμε πάλι να κάνουμε την τελευταία. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει θέμα στο δεξί το στόπερ. Αυτά που σας λέω εγώ είναι, δηλαδή, Μαλεζάς δηλαδή. Ο Μαλεζάς του Χατζησαΐα τον τρώνε. Με το που τον είδαμε τον χάσαμε, δεν τον ξαναείδαμε. Ο Βιτόρ φεύγει, πάει Τουρκία που πάει, δεν γνωρίζω. Ο οποίος παίζει βέβαια αριστερό στόπερ πολλές φορές. Και δεξιά και αριστερά. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι με τον Βιτόρ. Έχει θέμα ο ΠΑΟΚ με το στόπερ του χρόνου. Έχει ο ΠΑΟΚ θέμα με το δεξί μπακ του χρόνου. Γιατί ο Σκόνδρας που μπήκε πολύ βαρύς, βαρικό, καλός δίσκα από τον είδα. Ο Λέοβατς είναι σαν άρρωστος από αριστερά. Δεν μου λέει πολλά πράγματα. Και θέλει και τερματοφύλακα. Με άλλα λόγια, ο ΠΑΟΚ από τη μέση και πίσω θέλει δουλειά. Θέλει θωράκιση. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Θωράκιση. Δεξί μπακ, ένα στόπερ. Τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Είναι και εκεί πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ να είναι ο MVP στα center back ο Τζαβέλας. Είναι και εκεί θέμα σοβαρό
να είναι center back ο Τζαβέλας ο καλύτερος του ΠΑΟΚ και στο σημερινό παιχνίδι και ο καλύτερος του ΠΑΟΚ σαν MVP σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν το λέω υποτιμητικά για τον Τζαβέλα. Γι' αυτό και παίζει τώρα, εντάξει. Ναι, δεν το λέω υποτιμητικά για τον Τζαβέλα, αλλά όταν έχω σαν MVP τον Τζαβέλα και σήμερα και στα play-off και ας είστε χθες στο όλο, ο Μανολάς, θα πούμε και για τους αεξίδες, λείπω αεξί σήμερα. Λείπουν όλοι. Ο Σαλαμάς πρέπει να σκοτώθηκε στον δρόμο. Λες να πέσε ρε. Και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Πιο πολύ να μιλήσουμε για μπάλα. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, τετράδα άμυνας και τερματοφύλακας, άμα θέλει να πάει πολύ μπροστά, να κάνει πρωταθλητισμό, να φτάσει Ολυμπιακό κτλ, να πλησιάσει τον Ολυμπιακό, δεν είναι αυτή η τετράδα στα center back. Και τερματοφύλακας δεν βγαίνει στον ΠΑΟΚ διαχρονικά. Δεν βγαίνει ο Γλύκος, χάθηκε και ο, καλά το είδε το έργο, ο Τζόρνταν, συγχαρητήρια για τον Βελίδη. Κάτι είδες. Ε, τον πίστευα. Δω, το Βελίδη 30 χρόνων τώρα τον δω. Τον πίστευα το Βελίδη. Τον πίστευα το Βελίδη. Τον πίστευα το Βελίδη. Εκεί κάναν και το έγκλημα. Διώξανε δίμετρο τερματοφύλακα. Ναι. Ευτυχώς είναι δανεικός, δεν το διώξαν ακόμα. Ναι. Και με φέραν έναν 1,79 πόσο είναι ο Βελίδης. 1,82. 1,80. Ναι. Ο οποίος και στην έξοδο του είναι, έχει το πρόβλημα. Φοβάται το παιδί. Το βλέπω εγώ. Η μπάλα είναι στα σίγουρα να την πιάσει και τη δίνει μπουνιά. Είναι μόνος του. Αυτό το πρόβλημα το έχει συνέχεια αυτό. Δεν ξέρω πού μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν έχει αυτοπεποίθηση στον εαυτό του ο Βελίδης. Ενώ είναι γρήγορος, ξεπετάγεται εύκολα, έχει την έκρηξη σαν τερματοφύλακας, τα χαλάει εκεί πέρα. Πράγμα που δεν έχει ο Γλύκος. Ναι. Ο Γλύκος δεν έχει την έκρηξη, αλλά έχει αυτό εδώ το γαλού. Ναι. Δηλαδή ναι. Έχουν τα αντίθετα αυτοί. Ναι. Έχει θέμα ο ΠΑΟΚ στη θέση 1. Νομίζω ότι πρέπει γενικά, να... Γενικά για να μην το κουράζουμε, έτσι όπως το βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, πίσω έχει θέματα, μπροστά ένα πράγμα θέλει. Ένα σεντερφόρ σύγχρονο. Τίποτα άλλο δεν θέλει. Να μείνει ο Μακ, να μείνει ο Ροντρίγκες, να μείνει και ο Ζάιρο, να μείνει ο Ζάιρο, να αναβαθμιστεί ο Πέλκας, να αναβαθμιστεί σε ο Μιστακίδης, ο Μιστακίδης σε πολύ και καλό. Να πάρει μπροστά ο Χαρίσης με το σκεπτικό ότι θα μπορεί να μαρκάρει. Να έρχεται και σαν τρίτος στα καφ. Σήμερα το έκανε. Ο σήμερα. Σου είπα, θέλω, θα πάρει παιχνίδια. Είναι πολύ μικρό το παιδί αυτό, έχει μεγάλα πνευμόνια. Μπαίνει είναι σαν χαφάρα. Είναι λίγο αγελαδοτρόφος. Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, τα παιχνίδια πάλι θα το πω εγώ. Αλλά σαν τέταρτος μπαίνει καλύτερα. Ναι. Σαν τέταρτος μπαίνει καλύτερα. Δεν έχει τεχνική κατάρτιση μεγάλη. Είναι όμως διεισδυτικός, εφοδικός. Μπορεί να βγει πλάγια, να σεντράρει. Μπορεί να σουτάρει πολύ καλά πόδια. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν έχει σουτ. Ούτε ο Κάτσης έχει σουτ. Ούτε ο Πέλκας έχει σουτ. Ο Κάτσης έχει θράσους όμως. Ναι, ναι, για σουτ, για σουτέρ. Ναι. Από τους κεντρικούς λέω. Ναι, ούτε ο Τσιόλης έχει σουτ. Να έρθει από πίσω σαν εξάρι από τη μέση απόσταση έχει σουτ. Ούτε ο Τσίμιροτ. Εντάξει, ο Τσίμιροτ. Ούτε ο Τσίμιροτ έχει σουτ. Τσίμιροτ ο Πέλκας και ο Κάτσης σουτάρουν σαν κορίτσια. Και ο Τσίμιροτ έχει σουτ, το κάνει. Δεν έχει. Έχει βάλει και γκολ από εκεί. Δεν έχει. Είναι καλό ότι έχετε από πίσω. Έχει θράσος. Ξέρει μπάλα ο Τσίμιροτ. Αύριο λίγο ανοιχτά τα χαφ, λίγο ανοιχτά τα στόπερ. Σημαδεύει, σουτάρει, καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Ναι. Ωραία, έτσι το κάνει και σήμερα και ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ. Ένα μεγάλο μπράβο στον πρόεδρο Νεράντζη και στον Αβραάμ Περσίδη. Ναι. Πήγα και εγώ στην Καλαμαριά, βρεθήκαμε. Είχε κόσμο, μαζεύτηκαν εισιτήρια και υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλα παιδιά και από άλλες ομάδες και από Αθήνα. Μίλησα σήμερα, με πήραν τηλέφωνο. Πρέπει και εκεί στον ΠΑΟΚ να το ναι. πούν το θέμα. Εντάξει. Να το πούνε. Θα σας προλάβουν. Στο μεγάλο δεν έχει σημασία. Αυτό είναι ένα κοινωνικό το. Πρέπει να βοηθήσει όλος ο κόσμος. Ναι. Είναι κοινωνικό αυτό. Ναι. Πρέπει, σε αυτά δεν χωράνε ομάδες. Πρέπει να βοηθήσει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ λοιπόν, μια που παρακολουθούν και τις εκπομπές και τα γεγονότα, πρέπει να το δουν, να ενημερώσουν τον μεγάλο. Ναι. Να στείλει ένα τσέκ εκεί πέρα. Ένα τσεκάκι, ναι, ρε. Ναι. Δεν γίνεται. Τώρα βοηθάνε από την Αθήνα, μην βοηθάμε εμείς, δεν γίνεται. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς εκεί έχουν και εκεί είναι πρώτοι σε αυτό το κομμάτι. Κάτι έμαθε ο Τζόρνταν σήμερα από μένα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι είδες. Θέλω να πω εγώ. Καταρχήν, τελειώνει η σεζόν. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για να σου πω ευχαριστώ πράγμα. Για πολλές εκδρομές που έχεις κάνει, πολλές πληροφορίες που έχεις φέρει, πολλά ρεπορτάζ που έχεις κάνει. Και εγώ γι' αυτό τρέχω για σένα, σε αγαπάω, είσαι προσωπικός μου φίλος. Τα έχω βάλει με όλο το Δενδροπόταμο, τα έχω βάλει με όλη τη Γυφτιά, τα έχω βάλει με όλο τον κόσμο εκεί και τα λοιπά. Τη ζημιά που πάδαμε, φυσικά. Τη ζημιά που πάδαμε, τσακώθηκα, χάλασα τις σχέσεις μου και με τους αρχηγούς εκεί και τα λοιπά. Να ξέρεις, εγώ τους φίλους μου, θα πάω με τους φίλους, δεν θα πάω με τη μάζα. Αυτό μου αρέσει σε σένα, ότι τους φίλους και τους συνεργάτες τους στηρίζεις.
Δεν κάνω πίσω. Με όλο το λόγο. Μπορεί να μου δώσανε αυτές τις μέρες πολύ συγχαρητήρια για σένα, να σου δώσουν για σένα, τα πάνε σε μένα να στα πω. Δεν το λέω στον αέρα, στα είπα και προσωπικά. Για μια εκπομπή που έγινε στο ραδιόφωνο. Μια εκπομπή που έγινε. Μου λέει, εγώ έπαθα πλάκα, δεν περίμενα να κάνει τέτοια εξήγηση. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το γνωρίζω, ας πούμε, γιατί άμα είσαι χρόνια στο πεζοδρόμιο που λέμε και στη γύρα, μπορείς να καταλάβεις με δύο ματιές ή αν θες με λίγο τον άνθρωπο που μπορείς να συνεργαστείς και να κάνεις. Δεν περίμενα να τα βάλω με ένα λόγο ολόκληρο. Εγώ το περίμενα, γι' αυτό και σε στηρίζω και είμαι δίπλα σου χρόνια ολόκληρα χωρίς να πάρω μια απουσία από πουθενά. Και εγώ μάλλον και εγώ με πολύ κόσμο για πάρτι σου, ας πούμε. Ξέρω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να λέμε στον αέρα, γι' αυτό και είμαι καθολικά, ας πούμε, δίπλα. Θέλω να πω για την ομάδα. Είδες το μάτς. Είδαμε το μάτς. Όσο μπορέσαμε, όσο... γιατί κάποια είχαμε κάποια κενά και εμείς, λόγω της δουλειάς. Λόγω αυτών των λαχείων. Λαχεία δύναμη. Ελπίδα έδεσας. Ναι. Είναι η ομάδα που έκανε πριν από ένα μήνα φιλικό με την εθνική που πήρε το Euro. Ναι. Μεγάλη ομάδα είναι αυτή. Να ξέρεις όποια τολμάει και κάνει. Να ξέρετε, είναι μεγάλη ομάδα. Δεν είναι λίγο πράγμα τώρα να παίξει αντίπαλος, έστω και σε φιλικό παιχνίδι, με τον Νικοπολίδη. Έτσι. Με τον Μπασινά. Έτσι. Με τον, ξέρω εγώ, με τον Μπατίστα. Θρύλι, μύθι. Είναι μύθι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Τα πήρανε. Είμαστε περήφανοι λοιπόν σαν ομάδα που έγινε αυτό το φιλικό. Για φιλανθρωπικό σκοπό φυσικά. Λοιπόν, κάποια από αυτά, κάποιοι πάνε και για φιλανθρωπικό σκοπό και εκείνο το σκοπό που έγινε το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα θέλω να πω, ήμασταν στο Κυλκή σήμερα, ήταν η Κυλκή σήμερα, ήταν και για αυτόν τον σκοπό, όπως και για, κάτι, και για κάποια άλλη δουλειά, για την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους φίλους μας εκεί στο Κυλκή. Ναι, που, ήταν πολύ ζεστή. Που η υποδοχή ήταν συγκινητική, ήταν μια αποθέωση με λίγα λόγια. Ήταν ο κόσμος, εγώ το γνωρίζω τον κόσμο του Κυλκής και όλη της Μακεδονίας φυσικά. Κάποιες εστάσεις είχε ο Ραπτόπουλος, σήμερα νομίζω αναθεώρησε. Είδα και τον Βαρδάκα, τον Γιώργο. Είδα και τον Βαρδάκα, τον Γιώργο. Μου εκεί, είδα το και τις κοπέλες ότι είναι όμορφες, δεν είναι όπως τις περίμενε. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλο το Κυλκής. Σε όλο τον κόσμο που ήρθε εκεί και σε πολλούς και σε όλους που δεν μπόρεσαν να έρθουν για τους δικούς τους λόγους, σε όλα τα μαγαζιά του Κυλκής, μακάρι να είχαμε 5 ώρες χρόνο να τα γυρίσουμε όλα, δεν μπόρεσαμε, ήταν περιορισμένος ο χρόνος και μπάσκετ είδαμε. Χαιρετίσματα λοιπόν στο φίλο μου τον Τριαντάφυλλο που έχει το μαγαζί αυτό και σε όλους τους μαγαζάτορες εκεί, στον Τάσο το Θεό δίπλα. Χαιρετίσματα στον Μπερμπάτοφ, το φίλο μας εκεί πέρα που σου έκανε την καζούρα με την μπλούζα του Μπερμπάτοφ εκεί. Ναι, ναι. Στα Ιαλικά Κοντεσίδου τα παιδιά που ήρθαν εκεί πέρα με συγκινητικό τρόπο να πούμε να υποδεχτούν εμάς εκεί. Στα παιδιά στο μαγαζί που έχουν τα το live. Τα σακάκια που μας δώσανε. Όχι τα σακάκια, μπλουζάκια. Τα μπλουζάκια στο live, τα παιδιά εκεί στη γωνία. Αλλά δώσανε έξτρα large για τον κόκκινο. Και έξτρα για μένα. Και έξτρα για σένα. Γιατί έχετε σπλαχνικό λίπος. Ναι. Ναι. Έχουμε κυμπαρικό λίπος. Οι γιατροί το λένε σπλαχνικό λίπος. Οι γιατροί έτσι το λένε. Κυμπαρικό λίπος. Κυμπαρικό. Γιατί ένας που έχει σκεπέ είναι κυμπάρης. Από πού ξεκινάει αυτό. Κοίταξε. Να δω αν το ξέρεις. Άμα έχεις άγχος ρε φίλε, αλλά είσαι κυμπάρης, πρίζεσαι. Δηλαδή εγώ που έχω άγχος και δεν είμαι κυμπάρης, δεν πρίζω. Εσύ είσαι σφιχτός, δεν είσαι πιο πρισμένος, ας πούμε, ναι. Πιο χαλάρος. Ναι. Μπορεί να κάνει σε δύο μέρες. Εγώ το πάθαινα τις πρώτες μέρες στο στούντιο. Έμπαινα normal και έβγαινα πρισμένος. Από αυτό δηλαδή. Άκουγα τα. Δεν είναι από αυτά που πίνεις και τρως. Είναι από το άγχος δηλαδή. Το άγχος. Δεν το ξέρω αυτό. Το... Ότι πρίζεσαι από το άγχος. Γιατί δεν πρίζεσαι. Από το άγχος. Βεβαίως. Άλλος πίνει ένα-δύο ποτήρια νερό και πρίζεται. Ναι. Άλλος τρώει δύο μπουκές ψωμί να πούμε και πρίζεται. Εντάξει. Ναι. Άλλον, δεν είναι όλο το πρίξιμο το ίδιο. Ώρα και κοιτάει το αυτό και ένα τέταρτο του πρίζει τα παπάρια και πρίζονται. Ναι, ναι. Τώρα τι να κάνουμε εδώ, να δούμε το πρίξιμο από πού οφείλεται και τι είναι να πούμε. Λοιπόν, ναι. Η υποδοχή με λίγα λόγια ήταν τρομερή. Ναι. Τρομερή, δεν τρομερή, υπάρχουν ναι. Λόγια να. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν μια εμπειρία για τον Κωσίτο Ραπτόπουλο. Εγώ τη ζω σχεδόν καθημερινά αυτή την εμπειρία σε διαφορετικούς νομούς. Ξέρεις κάτι, ρε Ζώτα, με τη δουλειά που κάνεις. Ναι. Με τη δουλειά που κάνεις εσύ είναι σαν τους φορτηγατζίδες, τους νταλικέριδες, τους πουλμαντζίδες, τους αυτούς που κάνουν πωλήσεις και πηγαίνουν σε άλλες πόλεις κτλ. Ναι. Ξέρεις ότι αφήνεις πίσω τα προβλήματά σου και φεύγεις. Μπαίνεις μέσα στα μάτια. Ο δρόμος σου δίνει να πούμε μια αυτή έτσι, μια ψυχολογία. Ο Βασίλης ο Κρέντη σήμερα, ο σήμερα, ναι. Σήμερα που τον ναι. Είχαμε μαζί μας λοιπόν και ο Άκης ο φίλος μας ναι. Με ρώτησανε 5 φορές πόσα χρόνια πας στο Κυλκής, πόσα χρόνια. Ναι. Λέω πολλά, όχι μόνο στο Κυλκής, πάντως ναι. Στην Ελλάδα. Μου λέει, το ρώτησα γιατί ρε Βασίλη, μου λέει, κοίταξε να δεις, με λέει, με έκανε μεγάλη εντύπωση. Από όλα τα μαγαζιά βγαίνανε και σε χαιρετάγανε ρε παιδί. Ναι. Θα ρίσκε, είσαι κάτοικος του Κυλκής. Ναι.
Λέω εντάξει, είναι πολλά χρόνια τα παιδιά. Γενικά όταν ναι. είσαι, ας πούμε, σε ένα γραφείο από πίσω, ναι. επί 30 χρόνια και φύγεις από το γραφείο και γυρίσεις στο σπίτι και έχεις άλλα. Χάνεσαι. Δηλαδή η δουλειά που κάνεις εσύ, και εγώ κάνω καλή δουλειά. Γιατί και εγώ χάνομαι, ξεχνιέμαι. Τρελαίνομαι δηλαδή ναι. και ξεχνιέμαι. Και εσύ αυτό το πράγμα, ο δρόμος. Είναι μια αυτή ρε παιδί μου. Άλλες παραστάσεις, μιλάς με πολύ κόσμο, ναι. ακούς τη γνώμη του κόσμου, ακούς τα προβλήματα του κόσμου, ακούς τις σκέψεις του κόσμου, τι θέλει ο κόσμος από την ομάδα, από την κοινωνία, από τον άνθρωπο, ναι. από τον φίλο, μας κρατάτε ναι. παρέα, ναι. συντροφιά. Τώρα η κουφάλα ο κόκκινος, ναι. βλέπει τώρα έχει αράξει. Καλά κάνει. Πήρε το σιγάρο, ξέρεις. Έχεις μία μπλούζα Γρηγόρη ναι, για ναι, πάρτι για να, με ένα επειδή είσαι μεγάλο, κόκκινος ναι. μου είπε ο φίλος μου εκεί πέρα θα του δώσω μία κόκκινη μπλούζα ναι. Πήραμε μια, κόκκινη μπλούζα ένα κόκκινο extra, extra large, ναι. Πολύ ωραίο όμως είναι της μόδας να ναι, πούμε έτσι, ναι, ναι. Λέει γιατί λέει μου δεν βλέπω κοντά. Δεν θα απαντήσεις στη Χιλιουδάκη για τα κοπλιμέντα που σου έκανε. Άκου να δεις ρε κόκκινο. Η Χιλιουδάκη στη ζωή της αυτά που λένε τραβέλια και τέτοια, εγώ δεν τα μετράω. Ό,τι γουστάρει κάνει ο καθένας σε αυτό το κομμάτι. Εγώ βλέπω τον άνθρωπο τι έχει περάσει και έχει δώσει αυτή τη ζωή. Τι έχει κάνει με τα λάθη του, με τις μαλακίες του, με τις ιδιοτροπίες του κτλ. Τι έχει προσφέρει. Γενικότερα, δηλαδή τι έχει φτιάξει. Έγινε καριέρα μεγάλη, έχει κάνει ξέρω εγώ, κοινωνικό έργο, έχει κάνει μεγάλη οικογένεια, τα έχει δώσει στην κοινωνία, έχει κάνει ας πούμε. Τι να σου πω ρε παιδί μου στη δουλειά του ξέρω εγώ είναι γιατρός σώζει ζωές, είναι χειρουργός σώζει ζωές, είναι ξέρω εγώ πιλότος ανεβαίνει πάνω κατεβαίνει μεταφέρει ψυχές, είναι πολιτής και κάνει ξέρω εγώ μια δουλειά που κάνει ο Τζόρνταν, κάνει τη δουλειά που κάνω εγώ άσχετα το σεξουαλικό μας αυτό τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Εντάξει, η Χελιουδάκη τι να βγει να πει για μένα η Χελιουδάκη. Τι έχει κάνει στη ζωή της η Χελιουδάκη. Η Χελιουδάκη στη ζωή της εκτός από τσιμπούκια και να κόβει το πουλί της και να το βάζει από πίσω και να κάνει. Τι έχει κάνει η Χελιουδάκη. Τι έχει κάνει στη ζωή της. Έχει κάνει δηλαδή, έχει δώσει δουλειά στους ανθρώπους. Έχει βοηθήσει φτωχούς. Έχει το να κάνεις έχει και να παίρνεις λεφτά. Θα μου πεις και αυτό. Είναι δουλειά, είναι ιερή δουλειά. Ναι, δηλαδή γουστάρει ο άλλος πηγαίνει, πληρώνει, εκτονώνεται κτλ. Εντάξει, και αυτό είναι κάτι. Και η Μπάρμπα αυτό είπε ότι στο βιβλίο. Ναι. Κατάλαβε, στο βιβλίο ότι αυτή τα παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Αλλά τώρα να βγαίνει και να λέει, επειδή τι είπα εγώ, λέει, ο συγχωρεμένος ο τραγουδιστής είχε μέσα ένα κοριτσάκι 20 χρόνων. Με κάτι χιλάρες, να πούμε τέτοιες. Και παίρνει ένας ακροατής από την Καβάλα και λέει, να του πάρει τα κλειδιά λέει, του Παντελίδη. Να του πάρει τα κλειδιά του Παντελίδη. Και του λέω ρε είσαι τρελός. Και το κοριτσάκι εγώ δεν το κατηγόρησα. Το γράψαν στην Αθήνα ότι το κατηγόρησα. Είπα μια έκφραση. Ποια έκφραση ήταν. Ένα κοριτσάκι 20 χρονών. Δεν κυνηγάει να πιάσει κλειδιά. Κυνηγάει να πιάσει πουλιά. Αυτό είπα. Άλλο κλειδί, άλλο πουλί. Λοιπόν, έχει τώρα 20 χρονών, 21 χρονών κοριτσάκι το μυαλό να δεις έναν 10 χρόνια μεγαλύτερο άντρα να του πάρει τα κλειδιά τσαμπουκά όταν αυτός ο άντρας είναι ο Παντελίδης που τον θέλουν όλες οι γυναίκες και τα λοιπά. Ποια θα τολμούσε να το κάνει. Κάνουμε κριτική στο κοριτσάκι λέω. Δηλαδή που έχει κάνει και τρεις πλαστικές και κάνει τα χίλια της άντρας Χελιουδάκη. Αυτό ήταν. Τρελάθηκε Χελιουδάκη και βγήκε και είπε χίλια δυο για μένα, ερπετό και τα λοιπά. Και τι με είπε. Με είπε κίτρινο σκουλίκι. Τη δημοσιογραφία. Κίτρινο σκουλίκι γιατί. Σε πέρασε για Αριανό δηλαδή, το είπε έτσι. Δεν ξέρω εσύ τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Εσύ λέει είσαι ένα κίτρινο σκουλίκι τη δημοσιογραφία. Πώς το είστε υπέρ τη. Πώς το χάσα αυτό. Το έχει γράψει, το έχει κάνει κείμενο. Και τη απαντώ. Πέρα από το να κάνει έρωτα και να παίρνει λεφτά. Γιατί ήσουν μια ωραία παρουσία. Τι έχει προσφέρει, τι έχει προσφέρει στην κοινωνία, σαν Χελιουδάκι. Τι. Ότι πήγες με τον εισαγγελέα, εντάξει αυτό δεν μας πειράζει και να είναι καλά και ο εισαγγελέας δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά πώς πιάνεις το στόμα σου εμάς που έχουμε κάνει 8.000 ένσημα, είμαστε 47 χρονών στα 48 και έχουμε κάνει ας πούμε
τη ζωή μας λάστιχο για να τη βγάλουμε, για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Έχουμε δει 2.000 αγώνες, έχουμε φάει ένα εκατομμύριο πινελίκια. Ναι. Έχουμε ναι. κάνει τον κόσμο να χαρεί, να κλάψει, να συγκινηθεί. Κρατάμε να συντροφιά κράξει. Τον κόσμο, να μας κάνουμε μια συντροφιά τον κόσμο κάθε βράδυ, κάθε μεσημέρι, μια φορά την εβδομάδα εδώ, τα απόγευμα με τον Αλέφαντο, στραβά ίσια κτλ. Κρατάμε συντροφιά. Εσύ τι έχεις κάνει, μωρή Χελιουδάκη, εκτός από τρομπόνια, τι έχεις κάνει άλλο. Τι έχεις κάνει άλλο εκτός από τρομπόνια. Να μας πεις και να συνεχίσουμε το έργο. Ωραία παρουσία βεβαίως, δεν έχουμε να πούμε έτσι, δεν είναι. Έτσι είναι. Μια ωραία παρουσία που αν ήσουν και άντρας και το κρατούσες, ας πούμε, το Μόριο, θα ήσουν ο πιο ωραίος άντρας στην Ελλάδα. Σωστό, σωστά δεν τα λέω. Αλλά τι μας τυχόνεσαι τώρα. Εγώ μένα δεν με πείραξε τίποτα. Με είπες βλάχο, χωριάτη, Θεσσαλονικιό κτλ. Δεν με. Να με πεις κίτρινο σκουλίκι τη δημοσιογραφία δεν το περίμενα. Άκου κίτρινο σκουλίκι. Στην Κατερίνη. Και αυτός ο κόκκινος. Τι αυτά. Γελούσε ο κόκκινος. Λέει καλύτερα μου λέει ένας φίλος μου να τα βάλεις λέει με 40 παοξίδες στη θύρα 4 με τους σουπεράδες και τη θύρα 10 παρά να τα βάλεις λέει με τραβεστή. Σε έχει σκίσει λέει. Ξέρεις λέει τι κακές λέει είναι στην ψυχή λέει αυτές. Λέω γιατί να είναι κακές. Κακές λέει στην ψυχή. Μα εγώ ξέρω ότι οι κακοί άνθρωποι φαίνονται φυσιογνωμικώς από τα χείλη. Άμα δεις μικρό χείλος, είναι μαύρη ψυχή. Μικρό χείλος, μαύρη ψυχή. Οι περισσότερες γυναίκες που είναι άχυλες είναι κακές γυναίκες. Που έχουν 7 χείλια. 7 χείλα, είναι άχυλες, κατάλαβες. Και πάρε και κάνουν αυτά που έκανε η Φρόνσο, πώς τη λένε αυτή, να τα μεγαλώσουν. Κάνει έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στην Κατερίνη ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εγώ σε λίγες μέρες πάλι θα πάω. Πάλι. Θα πάω εγώ με τις δουλειές μου, θα δω τα παιδιά εκεί πέρα. Τι θα δεις, δηλαδή. Ξέρουνε το μήνυμα που μέσα, δεν ξέρουν. Και στην Κατερίνη ο Καμπερίδης έδωσε την ψυχή του, να πούμε. Και ο Γιώργος. Ο Γιώργος, κατάθεση ψυχής έκανε και ο Γιώργος και ο Λονίδας και ο Βασίλης εκεί το καφενείο, το καφέ Σέντρα. Να είναι καλά τα παιδιά. Ήταν ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο την επαρχία με σένα, Τζόρνταν. Έχει ξεχάσει το τσίπουρο του Κυρκώστα που σε έδωσε ο Κυρκώστας. Πήρε τηλέφωνο ο Βασίλης, το καφέ Σέντρα και ο φίλος μας. Ο Βασιλάκης, ναι. Και μου είπε ότι θα πάω σε λίγες μέρες. Εγώ θα στο φέρω φυσικά. Φέρε, σε κάνα 3 χρόνια θα το πιω το τσίπουρο εκείνο. Εντάξει. Ξέρεις τι με πιάνει κάθε 2-3 χρόνια. Είναι ωραίο το τσίπουρο. Απ' τι με πιάνει. Δεν πίνω, δεν καπνίζω. Αθλούμε, κάνω ράνο. Κάποια στιγμή, στα 2-3 χρόνια, με πιάνει μια μούρλα. Ναι. Και πηγαίνω και πίνω 3 τέταρτα από ένα μπουκάλι. Αυτό είναι. Και γίνομαι. Αεροπλάνο. Μια φορά στα 3 χρόνια όμως. Στα 3,5 χρόνια. Έχω να το κάνω πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, το έχω ανάγκη έτσι να μπω μέσα σε μια θάλασσα. Πήγα χθες σε μια ταβέρνα της προάλλες με τον Κόκκινο, με τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον προπονητή του μπάσκετ. Και του μάθαινε ο Κόκκινος συστήματα τον Ιωαννίδη. Του μπάσκετ. Ναι. Ακούς. Πίνει δυο τσίπουρα ο Κόκκινος, έχει γίνει ναυγοδονόσορας ο Κόκκινος. Να σου πω πώς κέρδισε, λέει, χθες αυτό. Έχει γίνει Ευθύμης και Μουρτζόγλου. Ναι, το λέει τον Ιωαννίδη. Να σου πω, λέει, γιατί κέρδισε, λέει, αυτός εχθές. Και κοιταζόμαστε τώρα, μην την ψωνίσει ο Ιωαννίδης. Για πες, ρε φίλε, του λέει ο Ιωαννίδης. Και το αναλύει ο Κόκκινος το σχέδιο κτλ. Και τι λέει κουφάλα ο Ιωαννίδης, καλή τώρα. Ναι, ρε φίλε, λέει, έχεις δίκιο. Τι θέλει και τι το είπε ο έχεις δίκιο. Είδες! Θα μ' ακούσει. Κόκκινος. Τόσο σύμπτωση κίτρινο. Ρελές να μας ακούει, λέει, και να επηρεάσει. Να ακούει κόκκινε. Πώς τη λένε, Χελιουδάκη, Κόκκινο Λαπτόπουλο. Όλα τα περιμένεις, ρε φίλε, από αυτή την εκπομπή. Αλλά να βλέπει και Χελιουδάκη να ακούει Κόκκινο Λαπτόπουλο, δεν το πιστεύω. Όχι. Δεν νομίζω. Γιατί όχι. Δεν νομίζω. Ναι, τώρα, φίλε, Ραφαήλ, είναι ο Μπέρκ το καλύτερο φόρτη τη Σούπερ Λίγκα. Όντως, δεν υπάρχει καλύτερο. Ούτε ο Κλάους είναι. Ένα από τα καλύτερα φόρτη είναι. Δεν μπορείς τώρα να το κάνεις. Αλλά έχω πληροφορίες από αντιπάλους και διαιτητές ότι είναι πουστόπερ. Δεν μπορώ να πω. Είναι παλιό χαρακτήρα. Ναι, είναι. Όπως παλιό χαρακτήρα είναι και ο Λέτο. Παλιό χαρακτήρα είναι. Όπως παλιό χαρακτήρα είναι και ο Ταυλαρίδη. Ναι, ναι. Σήμερα αν έκανε κάποιο λάθος ο Κίζας, που για μένα ήταν σωστό σήμερα ο Κίζας, ήταν που δεν κυτρίνησε κανένα δυο αυτούς από αυτούς εδώ πέρα, ειδικά τον όλη Λέτο. Όλη την ώρα αυτό το πράγμα, όλη την ώρα. Αυτό είναι, εδώ. Αυτό είναι αδυναμία, το να έχεις ο Παναθηναϊκός, να είναι ο Παναθηναϊκός 10 παίκτες με 11. Για 60 λεπτά. Γιατί... Στο 30 κάπου δεν βγήκε ο Τζιόλης κάπου εκεί. Στο 20 βγήκε ο Τζιόλης. 70 λεπτά, 10 με 11. Ναι. Ξέρεις γιατί το κάνει σήμερα ο Παναθηναϊκός αυτό. Εγώ ξέρω. Γιατί ήταν νευρικός, ήθελε το παιχνίδι. Δεν του βγαίνει το παιχνίδι. Έπρεπε να πάρει το μάτς. Τώρα βρέθηκε σε θέση οδηγού. Το πει το κόκκινο έχει αυτό σήμερα φόρμα. Με τόση λέει βαρβατήλα που έχει εκπομπή, λογικό να ακούει λέει η Τζέννη. Βέβαια. Τέτοιος άντρας εκεί με τέτοια φωνή. Βασίλης Κέντρο.
Η ένταση της απόκρισης στην γραπτή απάντηση της Χελουδάκη μήπως αποτυπώνει ένα φλογερό πάθος της ίδιας για τον Κωστή Ραπτόπουλο. Λες. Τι πλάνε. Το λέει και το μήνυμα εκεί πέρα. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέει και το μήνυμα. Λες, ε. Μήπως έχει καψούρα, ξέρω εγώ. Λες να. Να γίνεις κανένα εισαγγελέα κι εσύ. Ήρθα σλαμάς. Λοιπόν, σήμερα. Πολύ μαλάκας είναι. Με λέει 12 και 5. Κωστή, έρχομαι. Πρέπει να μηχανάκι. Κωστή, έρχομαι. Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο, μην γίνει. Ασλαμάς. Ναι. Περίμενε. Και εγώ σου λέω, θα πάρτε κάτι στον δρόμο αυτό. Το έχω. Τι να πάθει, μόνο σιγά. Να μην πάθει τίποτα. Και τι θα την πληρώσουμε. Εγώ βλέπω. Ναι. Μπορεί όντως να υπάρχει ένα έρωτα εκεί τη Χελουδάκη. Δεν το σηκώνω. Καλά, ρε Ασλαμά. Άμα έρθει και τελειώσει η εκπομπή, τι να σε κάνω, ρε Πώστα. Γύρισες πίσω. Γιατί γύρισες. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν κατάλαβα. Στην μαύρη τρύπα της Μαρίας, στα λαδάδικα μπήκες. Από το Σαφίκο έφυγα, ναι ρε. Έχει... Ο Πατμανίδης ποιος είναι, ναι. Ναι, και. Ναι. Δεν κατάλαβες. Και θα πάω εγώ το πρωί 8 η ώρα, αυτό σου λέω. Α, και πώς θα ξυπνήσεις, ναι. Και ξυπνάω, σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσω το αργότερο 7 παρα 10 άντε 7. Ναι. Ενώ αρχηγού θα σου λέει άμα πήγαινε σε σένα. Καλά, δεν ξέρεις ότι οι γέροι ξυπνάνε νωρίς από μόνοι τους. Ε, τι έκανε. Τίποτα, εντάξει, λέω καλά, έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Ε, υπάρχει. Ε, τι να υπάρχει. Υπάρχει. Ήρθε και γύρισε πίσω. Πήγε στην τρύπα λέει, της Μαρίας. Στην τρύπα της Μαρίας πήγα. Μαύρη τρύπα της Μαρίας. Η μαύρη τρύπα της Μαρίας. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ναι. Σήμερα το παιχνίδι, από αυτό που είδαμε, όσο μπορέσαμε και είδαμε λοιπόν, ναι. Εγώ είδα, δείχνει δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, η ομάδα να είναι πιο γρήγορος και πιο ποιοτικός και από τις τέσσερις ομάδες. Πολύ ωραία. Δεν μου λες θέλω... τη Floriginal με την ΑΕΚ. Θα σου πω. Κάτσε λίγο να πω δύο πράγματα. Να πάμε και σε διάλειμμα. Δύο πράγματα που θέλω για πες την ομάδα. Πες δύο πράγματα για την ομάδα και πάμε σε διάλειμμα λοιπόν, εμείς. Ναι. 4-2-3-1 το παιχνίδι. Η αμυντική συμφωνούσε σε ένα για την άμυνά μας. Καταρχήν στη θέση 1 υπάρχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται όντως και για έναν πιτσιρίκο τερματοφύλακα ο οποίος. Το πιο πιθανό είναι να τον κλείσει ο ΠΑΟΚ στα μέσα καλοκαιριού. Ας μίλες το όνομα. Έλληνα. Ναι. Δεν πιτσιρίκος. Εντάξει. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, στο δεξί μπακ, στη θέση δεξί μπακ, οι δικές μου πληροφορίες λένε και το λέω αυτό το πράγμα ότι ο Σαββίδης ψάχνει, θέλει να πάρει ένα πολύ μεγάλο δεξί μπακ. Εάν το καταφέρει και το πάρει αυτό, θα είναι τρομερή επιτυχία. Για τον Κίζα να μας πει ο Τζόρνταν. Τα είπε. Λοιπόν, θα πω πάλι και για τον Κίζα για όσοι δεν ακούσανε. Οπότε είναι σε καλό δρόμο το δεξί μπακ που θα, αν γίνει δηλαδή αυτή η μεταγραφή, νομίζω θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα δεξί μπακ που ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα. Ξένος είναι. Στη θέση του στόπερ, όντως έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα, που φεύγει ο Βίτορ, καλός και φεύγει, για σε ψηλό επίπεδο τώρα δεν νομίζω να, πλέον να μπορεί άλλο να αποδώσει ο Βίτορ. Ήταν ένας παίκτης του 7, να πούμε, ένα στόπερ του 7. Εντάξει, εκεί θέλουμε έναν στόπερ μαζί με τον Χατζησαΐα, νομίζω να κάνουμε ένα δίδυμο καλό. Αριστερά έχουμε τον Λόβατς, νομίζω είναι καλός ο Λόβατς. Άμα φέρουν και τον Τζαβέλα πάλι αριστερά. Ο Τζαβέλας θα παίξει τον χρόνο αριστερό μπακ στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Αριστερό μπακ, ναι. Τζαβέλας λοιπόν, Λόβατς και οι δύο αυτή τη θέση νομίζω την έχουν κλείσει. Αφού δεν φεύγει ο Τζαβέλας, εγώ θα προτιμούσα να φύγει. Είναι τώρα που παντρεύτηκε ο γιος του Σαββίδη, ναι. Και δεν χρειάζεται να του ρίχνει καμία γκόμενα από δίπλα ο Τζαβέλας, γιατί να μην φύγει ο Τζαβέλας, ε? Αλλά έχουν ανακτήσει φιλίες. Όχι μόνο. Αλλά και καλύτερο παίκτη τώρα. Κοίταξε, φέτο αγωνιστικά, εγώ να μην κρίνω το χαρακτήρα του, αγωνιστικά νομίζω ότι δικαιούται τη θέση στην ομάδα. Δηλαδή είναι, παίζει φέτο τουλάχιστον. Αξίζει ρε παιδί μου να παίζει ο Τζαβέλα. Σαν. Ναι, το ότι ο Τζαβέλα είναι ο καλύτερο στόπερ σου. Φέτο καλύτερο. Άκου. Με προβληματίζει λε τώρα. Τον άγω εγώ τον Τζαβέλα. Σαν καλύτερο αριστερό μπακ.
και από το Λέοβατς και από το Σκόντα και τα λοιπά. Και να έχω τον Τζαβέλα καλύτερο στόπερ φέτος και από το Βίτο και από το Χατζησά που έπαιξε λίγο το παιδί, δεν κρίνεται. Ναι, και δεν από εκεί ποιος άλλος έπαιξε, Μαλεζά. Ποιος άλλος έπαιξε. Το Μαλεζά είναι σταθερός, ναι. Καλός είναι ο Μαλεζά. Το Τίνο Τζαβέλα και αριστερά και σαν αριστερό στόπερ καλύτερο από αυτούς είναι καλός. Είναι το θέμα είναι σου. Θέμα. Πώς θα γίνει τώρα. Στα χαφ νομίζω ο Πάουκ έχει χαφάρες, είναι κομπλέ εκεί πέρα. Νομίζω εγώ για μένα. Ναι. Για, μιλάμε για έμψυχο δυναμικό του χρόνου, έτσι. Ναι. Για υλικό μιλάμε. Για τώρα έχουμε θέμα. Ναι. Για στα play-off έχουμε θέμα. Ναι. Έχουμε θέμα γιατί κοκκινεί ο Κάτσε. Ναι. Κοκκινεί ο Τσιόλης. Ναι. Υποτροπή ο Ζάιρο. Ναι. Να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο ίδιος τώρα. Ο Ζάιρο βγαίνει ο Ροντρίγκες, βγαίνει ο Μακ. Δηλαδή εκεί παίζει ο Μακ, παίζει ο Πιτσιρικάς. Ο Μισακίδης. Έχει τον Άντωνη στην αποστολή σήμερα. Νομίζω... Τώρα να πας με τον Άντωνη να παίξει. Ο Άντωνης ξέρει μπάλα, εντάξει. Άσε με τον Άντωνη να παίξει. Ακούτε σου λόγο τώρα. Σε παρακαλώ. Ο Άντωνης ξέρει μπάλα. Δεν τον είδαμε φέτος. Ξέρει μπάλα. Ναι. Έλα. Καλούς, καλούς. Είμαστε στην εκπομπή τώρα. Δεν λέω ποιος παίρνει. Γιατί άμα πούμε ποιος παίρνει, θα γκρεμίσει την Τζόρνταν. Έχω ένα φίλο εδώ, δεν λέμε όνομα. Ναι. Λέμε για το μάτς, αναλύουμε το μάτς, τους παίκτες, τη διαιτησία κτλ. Ναι. 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 Για τον διαιτητή λέμε. Για τον Γκίζα είπαμε. Σου λέει ο Κόκκινος να πεις για τον Γκίζα. Για τον Γκίζα, εγώ τον Γκίζα φέτος τον έσκησα 100 φορές. Ναι. Λοιπόν, σήμερα τολμάω να πω ότι ήταν καλός. Βέβαια, κάνα δύο κάρτες μπορούσε να τις δώσει. Π.χ. ρε παιδί μου, στο Λέτο για διαμαρτυρία. Ναι. Π.χ. στον άλλο να τον. Ναι. Βοήθαμε λίγο. Ποιον αρέ. Και τον Μπέρκ, αν θέλεις, και τον άλλο τον το ανάποδο ψαλίδι που έκανε. Φωνα, ο Ταυλαρίδης. Ναι, και ο Τζαβέλας ακόμα ήθελε μια κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αλλά ήταν καλό σήμερα ο Κίζας. Τι να πω. Προπονημένος, ναι. Ήταν καλό. Και εγώ πίστευα ότι θα είναι καλό σήμερα ο Γιατί Κίζας. Γιατί φοβόσουν τους επόμενους. Φοβόμουν τους βοηθούς. Γιατί φοβόσουν τους βοηθούς. Γιατί δεν ξέρω. Ο ένας του Μπαγκάρης, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στη σουίτα του Καρεσκάκη στο Ολυμπιακό Μπάγκερ. Το φοβόμουν αυτό. Και ο άλλος ο Αλεξέας, αυτή ήταν η βοηθή, να πούμε, ήταν η βοηθή του Σιδηρόπουλου για τον τελικό, για τον τελικό κυπέλου. Λοιπόν, ρίξανε τους βοηθούς του Σιδηρόπουλου και φέρανε τον Τουμπαγκάρη και τον Αλεξέα για βοηθούς του Σιδηρόπουλου στο τελικό. Ναι. Και εκεί έγινε η ένσταση του Μελισανίδη, ας πούμε. Ναι. Αλλάξανε οι συμφωνίες. Γι' αυτό και τους φοβόμουν κι εγώ. Εντάξει, λέει στην αιτία. Ναι. Ναι. Εγώ από τον Κίζα σήμερα δεν έχω πάρει. Μακάρι να σφυρίζει έτσι πάντα. Από εδώ και πέρα, ναι. Εντάξει. Αλλά λοιπόν, δεν θα ξεχάσω εκείνο το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Άντε, μπράβο. Το πήρε 17-17, σου στέλνει τι είναι αυτή. Βεβαίω. Λοιπόν, μπράβο στον Ήβιτς που διαχειρίστηκε την ισοπαλία. Δεν έπρεπε να χάσει σήμερα. Από κάποια στιγμή που στο 20 βρέθηκε με 10 παίκτες, ο σκοπός ήταν να μην χάσει. Ερώτηση. Βέβαια, έκανε ένα λάθος εκεί ο Ροντρίγκες. Αν μπορούσε να σπάσει την μπάλα λίγο πιο χαλαρά, εντάξει, θα γινόταν και το 1-2, θα κλέβαμε και το παιχνίδι. Λοιπόν, θες και λιουδάκι εδώ να τη φέρουμε για εκπομπή. Δεν με χαλά, εμένα μ' αρέσει. Τι αρέσει. Αλλά. Μ' αρέσει εμένα. Ναι. Με τον Μάριο, θα αφήσουμε τον Μάριο έξω. Άμα θες, θα κάνουμε τέτοια πλάκα. Πούμε Μάριος έξω. Δεν χωράς. Δεν χωράς αυτή τη μαρμίτα, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Αλλά να με πει η Τζέννη Χελιουδάκη, κίτρινη, κίτρινο σκουλίκι της δημοσιογραφίας, δεν ξέρω, είστε υπέρ ή κατά. Εγώ είχα το βίντεο, εχθές... δείτε το βίντεο στο... ο Ραπτόπουλος σκίζει τη Φρόσο. Εχθές είχε... τη Φρόσο, ξεχνάω το επιδετό της, την κόμενα του αυτού, του σχορεμένου του Παντελήδη, τη σκίζω και η Χελιουδάκη επεμβαίνει και σκίζει εμένα αφού πρώτα τη σκίσω εγώ μετά. Ναι. Εγώ... γενικό ένα σκίζει τον άλλον δηλαδή. Ναι. Έχω αρκετούς φίλους. Ναι. Γκέι. 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 Δηλαδή πώς τους έχεις φίλους. Φίλους. Γνωστούς και φίλους. Φίλους, ε. Πολλούς. Ναι. Ναι. Δεν τους έχω εραστές, φίλους έχω. Ναι. Ούτε εραστής τους είμαι. Λοιπόν, εχθές το βράδυ είχα μία τέτοια κουβέντα σε ένα χωριό των Σερών. Ποιο χωριό? Ήμουνα περιοδία στις Σέρες εχθές. Περιοδία στις Σέρες. Λοιπόν, ποιο στις Σέρες, που είσαι ο Ομπάμα, ήμουνα, στο Κλαχώμα να μου. Ήμουνα Νιγρίτα, Τερπνή, Δημητρίτσι, Αγία Παρασκευή, Λιβαδοχώρη, Άμπελη, Καλόκαστρο. Στο Καλόκαστρο λοιπόν, στο στην ταβέρνα του Θωμά. Στο ναι, Καλόκαστρο. Στο Καλόκαστρο. Α, Καλόκαστρο, ναι. Ναι. Είναι ένα χωριό. Καλό χωριό, πολύ καλό χωριό, σε υψόμετρο. Σέρες. Φαίνεται ο μισός ο κάμπος του νομού εκεί πού πέρα. Πού τα βρίσκεις ρε που είστε εκεί πέρα. Λοιπόν, είχα αυτή την κουβέντα με έναν φίλο μου λοιπόν εκεί πέρα. Μαλώναμε για αυτό το πράγμα. Λέω, καλή χρυσή αυτά, σκέφτομαι, γνωρίζω και κατανοώ την αδυναμία ή το πρόβλημα ή αν θέλεις να πούμε το γούστο τους,
Αλλά δεν θέλω, ρε φίλε, ούτε την παρέλασή τους. Λοιπόν, ούτε και το χεράκι-χεράκι. Άκου να δεις πόσο φελός είναι ο γιος του Σαββίδη. Μπαίνει στα αποδυτήρια ο Τεβεκέλης και δίνει συγχαρητήρια στους διαιτητές. Εσύ, τον Τεβεκέλη, μου φαίνεται είχες μια καλή μέρα. Το γνωρίζω τον άνθρωπο. Πρώτα τον πήγε να δώσει συγχαρητήρια και στους τρεις διαιτητές. Θα δούμε τι θα σε πει. Ήταν καλό σήμερα ο Κίζας. Και λέει ο γιος του Σαββίδη, παίζαμε 10 με 12. Λέει. Γιατί θεωρεί ότι ρε άμπαλε, και εσύ και ο μπαμπάς σου. Και οι δυο άμπαλίστε. Όταν πάει ο άλλος με φόρα, με την τάπα. Εγώ πήγα και είχα πει και οι καφέδες με τον τρελό, τον διαιτητή, τον Φαλακρό και τον Γούσταρα, στην Κέρκυρα που ήταν. Ναι, τον Κάκο. Τον Κάκο, του λέει, έλα εδώ ρε Κάκο, σε ένα πρωινό που τρώγαμε. Για εξήγησέ μου λίγο τις κάρτες, σε παρακαλώ. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Όταν πας, λέει, έτσι, είναι φάουλ, χαμηλά η τάπα. Όταν το σηκώσει λίγο, λέει εδώ, είναι κίτρινο. Παιδιά, α το πω εγώ. Όταν πα έτσι, λέει, πρόσεξε να δει τι λέει ο κανονισμό. Ναι. Όταν πα έτσι, ακόμα και αν δεν το βρει, είναι κόκκινη κάρτα. Βέβαια, λέει, εμεί, αν δεν το. Άκουσα τι μου είπε. Ναι. Εμείς, αν δεν τον βρει, με έτσι, θα του δώσουμε κίτρινο. Αν δεν τον βρει. Ο άλλο και πήγε έτσι και τον βρήκε. Ήταν δηλαδή πολύ κοντά στο να τον βρει. Δεν το ήθελε, βέβαια. Όλοι ήταν άτυπο, δεν το ήθελε. Ναι. Πήγε αργά. Τον βρήκε, δυστυχώς, ναι, ήταν κόκκινη. Έτσι. Και ο ίδιος του, δηλαδή από το μορφασμό του, ναι. Εγώ το Τζιόλι, ξέρετε, το γουστάρω, ναι, γιατί ξέρει μπάλα, είναι καλό παιδί. Έτσι. Λοιπόν, έχει τη μακρινή του, είναι ο αφανής ηρώας, ναι, μπορεί να σας πω, ναι, πολλά, ναι, πράγματα. Εγώ δεν τον πάω, βέβαια. Αλλά έκανε ένα λάθος, δηλαδή ήταν άτυχος σήμερα, δεν ήθελε το κάνει. Ναι. Λοιπόν, ήταν κόκκινη κάρτα. Τι να λέμε τώρα. Θες μια αλήθεια, ρε. Εγώ, αλήθεια. Το, ναι. Θες μια αλήθεια. Εγώ μιλάω, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ο Χαρίσης έβαλε τον γκολ. Μ' άρεσε, ωραίο. Το να φτάσει εκεί να κάνει ο Τζιόλης αυτή η ιστορία είναι ότι δεν είχε δεύτερο παίκτη να μαρκάρει. Μπορεί. Δηλαδή, μπορεί. Δηλαδή εκεί ο Τζιόλης σου λέει. Πήγε να μαρκάρει. Ο Τζίμι Ροτ, ναι, εντάξει, βοηθάει. Ο άλλος τρίτο δεν έχω. Δεν έχω. Λάθος όμως. Εντάξει. Το αν και αυτό ο άμπαλος γιος του Σαββίδη, ο άμπαλος λέει 10 με 12, εγκαταλείψτε το ποδόσφαιρο. Εγώ. Εγκαταλείψτε το. Μην ασχολείστε με το άθλημα ξανά. Δεν αζίζει. Εντάξει, ρε, ναι, δεν πειράζει. Άμα δεν ξέρουν, θα μάθουν. Δεν λέει κάτι αυτό. Να μάθει. Μήπως ο Μαρινάκης ξέρει. Τι να ξέρει, όμως. Δεν ξέρει. Ναι. Ξέρει τι θα πει. Γαβγίζαν κι αυτοί. Μόλις πήρανε δύο κόκκινες, να πούμε, στο Ολυμπιακό στάδιο. Πες μας, ναι, στο χωριό απάνω στον αυτοκίνητο. Λοιπόν, εγώ μιλάω με διαιτητές, μιλάω με παρατηρητές. Διαιτητές, ναι. Θα σου πω. Ναι. Διαιτητές γνωρίζω πολλούς. Ναι. Σε όλη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Και όχι μόνο. Και παλιούς, απόστρατους που λέμε, δηλαδή αν ήταν στρατιωτικοί, και εν ενεργεία. Λοιπόν, λίγο πολύ γνωρίζουμε πέντε πράγματα κανονισμού. Ή τουλάχιστον αν δεν γνωρίζουμε, κάνουμε τρία τηλέφωνα, μαθαίνουμε, ρωτάμε τη γνώμη τους. Δεν είναι κακό πράγμα να μην ξέρεις, να μην θες να μάθεις το κακό. Λοιπόν, δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Εκείνο είναι κόκκινη κάρτα σήμερα. Εγώ ρώτησα, έκανα μερικά τηλέφωνα. Είναι κόκκινη κάρτα. Ωραία. Ναι. Στο χωριό τι έγινε. Στο χωριό είχαμε κουβέντα εχθές. Σε ποιο χωριό? Στο Καλόκαστρο. Στο Καλόκαστρο. 3,5 ώρα τα χαράματα έφυγα από το ταβερνάκι. 2 ώρες μιλάγαμε χλαπάκια, για τους γκέι. Για την παρέλαση των γκέι. Ναι. Και έτσι και αλλιώς, και όλοι πάλι ήταν 3-4, να πούμε, με τους γκέι. Και εγώ ήμουνα όχι απέναντι στους γκέι. Το κατανοώ το πρόβλημα, ρε παιδί μου, αλλά δεν το θέλω να το κάνω, ρε παιδί μου, νόμιμο τώρα, ας πούμε, το γούστο του. Γιατί άλλο, το κάνει γούστο, δεν είναι θέμα, δεν είναι αδυναμία μόνο. Μπορεί να είναι αδυναμία, αλλά είναι και γούστο. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή είναι αδυναμία. Αδυναμία δεν είναι, ρε φίλε. Να γουστάρεις κάτι δεν είναι αδυναμία. Ναι. Δηλαδή, άμα γουστάρεις έναν άντρα, τι είναι δηλαδή. Γιατί είναι αδυναμία. Αν γουστάρεις να πηγαίνεις με άντρα, τι είναι. Γιατί οι γυναίκες που πάνε με άντρας αδυναμία έχουν. Όχι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Ναι. Ναι. Όταν ο άντρας γουστάρει έναν άλλον άντρα, αδυναμία δεν είναι. Ποιος καθορίζει το φυσιολογικό. Η φύση. Η φύση. Γι' αυτό λέγεται φυσιολογικό. Τι λέει η φύση. Ότι θα πας με τη γυναίκα, δεν πας με τον άντρα. Το λένε αυτό για να δίνει αναπαραγωγή. Εσύ με τη γυναίκα δεν πας. Πας με άντρα. Ναι, άμα μ' άρεσε, δεν πήγαινα νομίζω. Άμα σ' άρεσε, οπότε γιατί, είσαι φυσιολογικός. Όχι, γιατί και τώρα που πάμε γυναίκες είμαστε φυσιολογικοί. Η φύση δεν δίνει τη γυναίκα και τον άντρα. Άμα ήταν, θα δίνει μόνο άντρες. Ναι, άλλο λέω εγώ, ναι, ρε παιδί μου. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Λέω ότι ποιος καθορίζει το φυσιολογικό. Το καθορίζει η φύση, αυτό που δίνει στον άνθρωπο για να διαλέξει τι θέλει να κάνει. Ένα λεπτό. Ναι. Πάει η φύση και κάνει το εξής. Ναι. Δίνει στη χελιουδάκι, ναι, αντρικό σώμα και ορμόνες γυναίκας. Ναι. Η φύση δεν κάνει λάθος εδώ. Εντάξει, έκανε λάθος η φύση. Φυσικά. Γεννάει μια γυναίκα ένα παιδί, ναι, με πρόβλημα υγείας. Κάνει λάθος η φύση εδώ. Κάτσε, περίμενε. Στο θέμα του φυσιολογικού είναι λάθος. Είναι λάθος. Ναι. Είναι λάθος. Ναι. Καμιά φορά όμως χρειάζεται και το λάθος, ναι, για να διορθωθούν οι άλλοι, ρε παιδί μου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, ναι, αν δεν δεις το πρόβλημα, δεν μπορείς γιατί ούτε να πρόβλημα το λύσεις. Θέλω να μου απαντήσεις γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Είναι πρόβλημα. Είναι αδυναμία.
Ποιος το καθορίζει? Όταν έχει ο άλλος ένα δικό του πρόσωπο, ας πούμε, ναι, σε τέτοια, λέει έχω πρόβλημα. Έχω ακούσει εγώ, ας πούμε, να παίρνει τηλέφωνο έναν άλλο και λέει έχω πρόβλημα. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Ναι. Ή αν θέλεις, άλλο λέω εγώ, άλλο λέω εγώ. Γεννιέται ένα κοριτσάκι, ναι, και μοιάζει να πούμε με τον Αλέφαντο. Ναι. Και θέλει να πάει με αγοράκια. Θέλει να πάει με κοριτσάκια. Ναι. Θέλει να ορμήξει από πάνω. Ναι. Ποιος κάνει το λάθος? Ποιος είναι, δηλαδή ποιος κάνει το λάθος? Γεννιέται ένα αγοράκι, όπως γελιουδάκι. Από τη φύση είναι αυτά. Όμορφο, ναι, ναι, η φύση. Και, και του δίνει θηλυκές ορμόνες. Ποιος είναι, τι είναι ανώμαλο και τι είναι θετικό και τι είναι νορμάλ? Αυτό το νορμάλ είναι, άκου ποιο είναι το νορμάλ. Το νορμάλ είναι να κόψει το τσουτσούνι του το αγοράκι και να γίνει κοριτσάκι. Ναι. Αυτό είναι το νορμάλ. Γιατί ο κατασκευαστής απεφάσισε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό το λάθος το έκανε η φύση. Ο Θεός το έκανε. Ναι. Η φύση το έκανε. Θεό το λέτε εσείς. Ναι, ναι. Το έκανε το λάθος, ναι. Εμείς τώρα τι να το κάνουμε? Γιατί δεν κατηγορούμε τη φύση και το Θεό και κατηγορούμε τον άνθρωπο, ο οποίος έχει αυτές τις ορμόνες? Ναι. Εγώ δεν δηλαδή κατηγορώ. Εμένα είχα ορμόνες και δεν μου ήμουν τρίχα στα μαλλιά. Και βγάζω στην πλάτη σαν αρκούδα, σαν ουρακοτάγκος και τις ξυρίζω κάθε μήνα. Χρούτς, 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 χρούτς. Αυτό δεν είναι ανομαλία? Πρόσεξε, δηλαδή. Να μην έχεις την κασίδα μαλλιά και να βγαίνουν στη μύτη με το Κινέζου. Εδώ. Εντάξει, αυτό είναι οργανικό. Τι οργανικό είναι? Και να βγάζεις εδώ πίσω στη ράχη σαν Πόντιος, να πούμε, δεκαετίας του 80 κάτι τρίχες. Μην πλάκα κάνεις τώρα. Αυτό... Δεν είσαι ουρακοτάγκος. Τώρα... Τι είναι το νορμάλ δηλαδή? Και επειδή είσαι ουρακοτάγκος, εμείς θα το κάνουμε φυσιολογικό δηλαδή? Άντε πάλι. Πάμε σε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-0-85-27-27. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Ναι. Τι είναι αυτό? Τι βουίζει? Τι βουίζει? Λοιπόν, 2-31-0-5-40-601. Πείτε ότι γουστάρετε, τι ματσίδατε. Είστε με ραπτό που λέμε χελιουδάκι. Πώς βλέπετε τη τραβεστή? Έχετε πάει με τραβεστή? Ονειρευτήκατε τραβεστή ποτέ? Τζόρνταν έκανε κουβέντα με... Εγώ είπα την άποψή μου ότι θεωρώ ότι η φύση δίνει κάποια πράγματα στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει την ίδια του τη φύση. Και ο άνθρωπος σωστά πράττει. Δηλαδή... Λένε ο Θεός τα κάνει όλα καλά. Έτσι, τα φτιάχνει όλα καλά. Ναι. Κάτσε τώρα. Γεννάει ένα παιδάκι, αγοράκι με θηλυκές ορμόνες. Και το παιδάκι είναι θηλυπρεπής. Δηλαδή, τι τα κάνει όλα καλά? Αν τα κάνει όλα καλά, τότε εμείς δεν πρέπει να πούμε αν το παιδί κουνιέται, όχι λυγέται, όχι κάνει, όχι ράνει. Άρα πάμε ενάντια στον Θεό. Πάση Σοφία ποιήσεν, λέει. Μήπως πρέπει να γίνουν και αυτά για να τα δουν κάποιοι άλλοι? Τι πάσα? Πάση Σοφία πίζε. Πάσα. Ναι. Πάση Σοφία πίζε. Μήπως πρέπει να γίνουν και αυτά για να, ναι, να τα δει όλος ο κόσμος. Ναι. Να γίνουν και κάποια άλλα να τα δουν οι άλλοι. Δεν ξέρω. Πρέπει να έχει από όλα το μέλλον, κατάλαβες, κοινωνία. Αν έκανε με σοφία τα πράγματα, αυτό. Τότε και ένα ομοφυλόφιλο που τον φέρνει στη ζωή ως ομοφυλόφιλο είναι ένα σοφό αυτό που έχει κάνει. Μπορεί, φυσικά. Λοιπόν. Ευτυχώς βγήκε ο Τζιόλης και πήρε η ομάδα Παλικαρίς για ισοπαλία. Παοξής από Κιλκής. Μας έδωσε τα μπλουζάκια. Τι εδώ είναι? Εντάξει τώρα. Ναι. Ευτυχώς έπαιζε ο Τσιόλης. Τα σπόρια πήγαν όλα στον Παναθηναϊκό, αλλά όλα αυτά θα ήταν άχρηστα αν δεν πάρει ο Πάοκ 6 βαθμούς με Νιόνιο. Δημήτρης, Ρούχα, Κιλκής. Πολύ σωστά. Πάμε κόσμο, έχουμε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστούμε. Όνομα? Θόδωρος είμαι. Ναι. Έλα, Θόδωρε. Από τις Σικές. Από τις εξωτικές Σικές. Ακριβώς, έτσι. Το είδατε μάτι σήμερα, είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά ο ίδιος την ομάδα. Πιστεύεις ότι ο Κλάους είχε χρόνο για όλο το παιχνίδι σε αυτό το μάτς όπου χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ ταχύτητα στο μεγάλο, στο μεγάλο το χώρο, η παραμονή του Κλάους επί πολλή ώρα εκεί ίσως έδεσε στον ΠΑΟΚ ένα πρόβλημα? Το λέω με θετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα μπορούσα να το πω τώρα, άμα είχαν ο ΠΑΟΚ 3-1 εκτός ασφαλούς. Στο λέω τώρα που βγήκε 1-1. Συμφώνησα μαζί σου νοερά όταν έκανες την ανάλυση.
Και πραγματικά έχει δίκιο, δεν θα έπρεπε ο Κλάους να είναι. Άρα λοιπόν, σωστό. Εντάξει, σωστό. Ευτυχώς όμως που γλιτώσαμε από τις ηλικιότητες του μέχρι τώρα προπονητή μας, γιατί έτσι είχαμε κερδίσει πάρα πολλούς βαθμούς μέχρι τώρα. Τον Τούντορ. Από τον Τούντορ, ναι, βέβαια. Ναι, έτσι. Εντάξει, μ' άρεσε πολύ ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι να είναι μια αρχή για να μαζέψουμε βαθμούς για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Εμένα μ' άρεσε ο Ίβιτς που διαχειρίστηκε σωστά στο μειονέκτημα, δηλαδή του αριθμητικού μειονέκτημα που είχε η ομάδα. Βέβαια έχουμε τώρα μπροστά μας μερικά προβλήματα. Λείπει ο Κάτσε, κόκκινη ο Κάτσε, κόκκινη ο Τσιόλης και υποτροπή έπαθε ο Ζάιρο. Ο Ζάιρο, ναι. Τώρα θα φανεί ο Ίβιτς πώς μπορεί, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να τα, δεν ξέρω, να διαχειριστεί αυτό το πρόβλημα. Άκου τι λέει το μήνυμα. Ευτυχώς ακολουθούν τα παιχνίδια με τον Πανιόνιο, βέβαια. Άκου, άκου. Το να γεννηθεί κάποιος με κάθε μορφής πρόβλημα, όπως π.χ. ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες, ονομάζεται γενετική ανομαλία. Κατάλαβες τώρα σωσία του Βέγκου. Α, τα πάντα η σοφία επίγεισε από τη μια, γεννιέται με ανομαλία γενετική από την άλλη. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα. Η ερμηνεία αλλάζει. Απαντώ λοιπόν στον Τζόρνταν εγώ, ναι, τώρα. Ναι. Πάνω σε αυτό που είπε. Εγώ πιστεύω ακράτατα ότι ο Ίβιτς θα βρει τον τρόπο να ανταπεξέλθει όλες αυτές τις δυσκολίες και θα δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ, έτσι, τα επόμενα παιχνίδια. Αυτό, καθόλου, καθόλου, αυτό καθόλου. Και τελειώνουμε, αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι αν δεν έρθει ο μεγάλος έρωτας του Ζαγοράκη, ο Σάντος, στον ΠΑΟΚ, μπορεί να είναι ευεργετικό για τον Ίβιτς, και αν είναι ευεργετικό για τον Ίβιτς, το δέχεις ως ΠΑΟΞής, με καλά play-off να πάει στο ρίσκο του Ίβιτς στην επόμενη σεζόν. Ειλικρινά, ειλικρινά, σαν ΠΑΟΞής με 70 ετών, ακολουθώ αυτή την ομάδα 70 χρόνια λοιπόν, θέλω για του χρόνου έναν άλλο προπονητή. Ο Ίβιτς είναι πάρα πολύ, πολύ καλός, αλλά θέλω για έναν καινούριο ΠΑΟΚ, που θα είναι πολύ πιο δυνατός ο ΠΑΟΚ, θέλω ένα καλύτερο όνομα. Άρα λοιπόν θες ένα καλύτερο όνομα και εγώ ρωτάω και σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Συμφώνησα μαζί σου νοερά πάλι στην ανάλυση που έκανες προηγουμένως και εσύ και ο φίλος μου. Ναι. Στην άμυνα. Έτσι. Και ένα φορ με περισσότερες, με περισσότερα στοιχεία, έτσι. Στοιχεία, μπράβο. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ, για να πιάσει ο Κλάους, θα πρέπει να είναι της υπεροχής η ομάδα, να πιέζει, να φορτώνει, για να μπορεί ο Κλάους να κάνει τον κόλ. Μάλιστα, ωραίος. Κάτι άλλο, κύριε Ρεπτόπουλε. Ναι. Όσον αφορά το Χαρίση. Ναι. Επειδή δεν έχω χάσει εκπομπή φέτος, ήσουν στην αρχή λίγο αρνητικός με το Χαρίση. Ναι, έτσι, ανασταλτικά. Το κομμάτι προς τα πίσω το είχα χωρίσει σε επιθετικό και αμυντικό. Θεωρώ ότι αμυντικά είναι πολύ κακός. Σήμερα αναγκάστηκε να παίξει καλά. Ήταν καλός. Το φοβήθηκα το Χαρίση μετά την αποβολή του Τζιόλι. Το φοβήθηκα. Να είμαι ειλικρινής. Ναι. Εντάξει, αλλά θα πάει καλά το παλικάρι όμως. Έτσι πρέπει να γίνει. Να είστε καλά. Σωστό. Σωστό. Καλό βράδυ. Επόμενη γραμμή, ναι. Πολύ ωραίος. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιώτης Ζέξης από Κατερίνη. Καλώς. Καλώς. Τι κάνετε? Καλά. Παλεύουμε. Δεν μπορούσα να σας δω γιατί έλειπα ταξίδι λόγω δουλειά σε δράμα. Γιατί τα παιδιά που πήγαν εκεί, ο Βασίλης και ο Λευτέρης, είναι αδερφοί μου φίλοι. Ναι. Σήμερα μου ήμουν και με τον coach, το δικό σου, τον Κώστα. Του Γιώργου. Ναι. Του δώσε και δύο βράκια. Ωραία. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό να μιλήσω για τη διατησία. Αλλά δεν το λέει. Έλα. Εάν κάτσεις και δεις τώρα τα τελευταία 6 χρόνια, ας πούμε, για τη διατησία, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα που ευνοείται, ας πούμε, τη διατησία μετά τον Ολυμπιακό πίσω. Για σήμερα είπαμε, για σήμερα. Είναι, όχι, εγώ χαίρομαι πραγματικά που μένεις την αλήθεια. Και είπες ότι ξέρεις ότι πραγματικά ο Κίζας ήταν καλός. Πώς τον? Ότι ο Κίζας ήταν καλός. Σήμερα ήταν καλός, τι να κάνω τώρα. Απλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού χαλάσουν όλη την εικόνα με αυτή η μουρμούρα και την κρίνια. Αυτή η μουρμούρα και η κρίνια των παιχτών του Παναθηναϊκού δηλώνει αδυναμία, ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Είχαν αυτό το μπουρμπουρ. Θέλαν το παιχνίδι αυτοί, δεν τους έβγαινε. Δηλαδή νιώθανε άσχημα, νιώθαν μειονεκτικά. Νιώθαν ότι δεν ήταν σε καλή μέρα καθόλου. Και με το μπουρμπουρ και την κρίνια να επηρεάσουν καταστάσεις. Σε καθόλου καλή μέρα, γιατί και οι αλλαγές που μπήκανε. Πολύ ωραίο μήνυμα. Μπράβο.
Λέγε, ρε, μην τον κόβεις. Τι μήνυμα. Λοιπόν, κούτσου με την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, να ξέρετε ότι δεν έχει σκοπό για το εισιτήριο για το Champions League. Θα τη χαλάσει δηλαδή, άμα βγει. Δεν μπορεί. Ο Μελισανίδης. Δεν μπορεί, να σου πω κάτι. Είναι έξυπνος. Έχει μηδενίσει πλέον. Είναι έξυπνος ο Μελισανίδης. Πάρει τη δεύτερη θέση. Βέβαια. Το καλό εισιτήριο για τον κύριο Παντίνη. Γιατί αν πάει πρώτη, θα λένε γήπεδο θέλουμε. ΕΠΟ θέλουμε. Και 10 παίκτες θέλουμε. Και ο άλλος επειδή είναι. Τζάμπες. Ακριβώς. Σου λέει, ναι, το πιάσε. Πιο ξύπνιος είναι. Ναι. Κωστά. Ναι. Αλλά δεν θέλει να βγει τελευταίος. Όχι, ναι. Και τρίτος να βγει δεν τον χαλάει. Τελευταίος δεν θέλει να βγει. Τελευταίος. Ναι. Κωστά, αν κάποια φορά παραφέρθηκα, ας πούμε, έτσι ζητάω συγγνώμη. Είμαι, φίλε, είμαι συνηθισμένος σε δυσάρεστες καταστάσεις στη ζωή μου. Οπότε, επειδή δεν περιμένω από ανθρώπους να πούνε μπράβο, καλά, περιμένω επιθέσεις. Δεν έχω παράπονο από κανέναν. Βρίστε όσο θέλετε. Όχι, απλά, ναι, απλά μιλήστε. Κατά τον άνθρωπο έχει μια έχει προσωπικό κάτι τότε. Εντάξει. Εντάξει. Τελειώνει η τελευταία βραδιά σήμερα. Τα. Τελευταία εκπομπή είναι. Όχι, θα την τραβήξω μέχρι 22 Ιουνίου. Απλά ωραία. Το Αγίου Πνεύματος, επειδή θα λείπουν όλοι. Ωραία. Μπορεί και εγώ να τραβηχτώ που θέλω. Τότε πότε θα αφήσω την Κατερίνη. Σε λίγες μέρες θα έρθω. Πότε θα αφήσω. Θα το πω στο ράδιο, θα τα ακούεις. Ναι. Ωραία. Ας σε γνωρίσουμε από κοντά, φίλε. Εντάξει, ναι. Καλό, πείτε πολλά. Θα πάω εκεί στο Βασίλη, να ξέρεις. Έχει, η Κατερίνη έχει πολλούς αεξίδες. Έχει αρκετούς. Έχει αρκετούς αεξίδες. Πάρα πολλούς αεξίδες. Και δεν ξέρω... Παπαϊωάννου. Το σκεπτικό. Παπαϊωάννου ήταν στη Βέρεια, μην ξεχνάς. Δεν πειράζει, κοντά είναι. Και περαστικά να το πούμε. Έλα, φίλε. Περαστικά. Σιγά, σ' ακούμε, φίλε. Έλα, Αντρέας από Πάτρα. Καλώς τον Πατρινό. Τι έγινε? Καλά, μου αρέσει. Εγώ πάω μια καλά ημέρα, φίλε. Τι έγινε τώρα, για πες μας, για ανέλησέ μας λίγο, το ρόμβο. Τίποτα. Το μόνο που θα σας πω, φίλε, ότι έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Τι πρόβλημα έχεις, Πατρινέ? Ρε, φίλε, νομίζω ότι η γυναίκα μου με απατάει. Νομίζεις? Ναι, ρε, φίλε. Δεν έχω στοιχεία, αλλά πιστεύω ότι είναι ο Τζόρνταν. Πιστεύεις ότι? Ότι είναι ο Τζόρνταν, αυτός με αυτό που με απαντάει η γυναίκα μου. Ο Τζόρνταν είναι αυτός. Και κερατώνει ρε παιδί μου με μένα λέει, πιστεύει. Απ' την Πάτρα πώς έγινε? Δεν φίλε, είναι τόσο μεγάλος ο Πούτσις Μάγκλε. Α. Ναι. Είμαι τόσο μεγάλος. Με φοβάσαι λοιπόν. Ναι. Από εδώ μέχρι. Άμα είσαι ρε φίλε 700 χιλιόμετρα μακριά και με φοβάσαι. Φαντάσου να το δεις μπροστά σου. Ρε τον άνθρωπο, τι είμαι, ρε τον άνθρωπο, ρε τον τρελό, ρε. Ρε τον ανισόρροπο, ρε. Τι ανομαλία κυκλοφορεί, ρε μεγάλη, να πούμε. Και έχουμε, τι έχουμε εμείς, μέλι. Και τραβάμε τα έτσι, παράξενα, έτσι, τραβάμε τα περίεργα. Άμα στείλει τίποτα φυσιολογικό στη ζωή, θα πούμε, κάτι δεν πάει καλά. Το κάνουμε περίεργο το φυσιολογικό. Ναι. Έλα, φίλε. Κάνει κρύο, ρε φίλε, σήμερα. Ναι. Συγγραγή. Έτσι, ναι. Έλα, φίλε. Καλώς τον. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Την παλεύουμε κάθε μέρα. Μέχρι να... το κακαβόσκυλο εδώ. Μέχρι να οριζοντιωθούμε και να πούνε καλά τα έλεγε αυτός. Τι καλός άνθρωπος ήταν, κατά βάθος. Έτσι δεν είναι? Κατά βάθος. Ναι. Αλλά εσύ δεν οριζείς να το βλέπεις αυτό, ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα διαφωνήσω μαζί σας για τον Κίζα. Ναι, γιατί? Γιατί δεν ήταν καλός. Γιατί δεν ήταν καλός. Ναι. Στον πειθαρχικό. Τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να αποβάλει πολύ κόσμο. Δηλαδή τι να κάνει? Δεν έπαιξε καλά. Έπρεπε να βγάλει και κόκκινο στο Κουτρουμπί. Κόκκινη, συγγνώμη. Ο Κουτρουμπής δεν πήγε έτσι. Πήγε έτσι. Σκάρα εδώ. Τον βρήκε χαμηλά, καλά λέει. Έτσι. Κίτρινη ήτανε. Έτσι, ήταν κίτρινη. Αν θα ήταν κόκκινη, αν πήγαινε έτσι και να μην τον έβρισε και δεν έδινε κόκκινη, εγώ θα έλεγα ότι... Αλλά πήγε έτσι και τον βρήκε, με το κουτουπιέ τον βρήκε, όχι με τις τάπες. Να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Πολέ το ήθελε κίτρινη και ο Ταβλαρίδης ήθελε κίτρινη. Ναι, και μετά δεν θα το ξανακάνανε. Και ο Ζαβέλας ήθελε άλλη μια κίτρινη. Αυτό ήταν του... Α, αυτό είναι. Ναι. Γιορτάν, έπαιξε έδρα. Εντάξει ρε παιδί μου, είδαμε χειρότερα. Καλά ήταν ο Κίζας σήμερα. Έπαιξε έδρα για διαμαρτυρίες, αυτοί διαμαρτυζόταν. Αν τα κάνανε, ας πούμε, στην Τούμπα. Ήθελε 2-3 κίτρινες, αυτό λέμε. Ήθελε, μπράβο. Αυτό είπαμε. Μπράβο. Εγώ τον έχω σκίσει τον Κίζα, ρε. Άστο. Σήμερα ήταν καλό σουλού.
Εντάξει, είχε, έπαιξε δράμα. Ήταν σωστό ήταν σήμερα, άιντε. Η ουσία ήταν καλή. Πώς το... Πάμε να δούμε τα λάθη. Τα λάθη. Ναι, τα λάθη. Ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης. Ο Τσιόλης. Τον είδα εγώ εκνευρίστηκε πιο μπροστά. Δεν ήταν. Σαν να τον είδα κομμένο αγύμναστο. Εκνευρίστηκε γιατί το έκανε. Πιο μπροστά την είδα τη φάση. Ο Τσιόλης έχει μικρό όγκο μποντιμπιλτερά. Είναι γερό παιδί, έχει μυς. Ναι. Και όσο περνάει, αυτά τα κορμιά μετά τα 30 βαραίνουνε. Έπεσε κάπου. Δεν είναι σαν στο στυλ του Λίνο. Δεν είναι στο στυλ του Κάτσε. Δεν είναι στο στυλ του Κίτσκου. Δεν είναι στο στυλ του Κωνσταντινίδη. Εντάξει, δεν είναι στο στυλ κορμί. Του Λέβατς. Δεν είναι στο στυλ του Τζαβέ. Βαρύ κορμί. Βαρύ κορμί, μπράβο. Όπως και ο Σκόδρας. Και ο Σκόδρας, αυτοί χρειάζονται πολύ ειδική προπόνηση, ελαστικότητα, αλτικότητα, σπριν, μικρά μέτρα κτλ. Είναι ανέκρινκτοι. Είναι ανέκρινκτοι. Η κούρασή του, εγώ τον είδα, δεν μπορούσε να φτύσει, ας πούμε, δεν μπορούσε να φτύσει. Κοίτα στο 20 λεπτό. Ναι, ήταν κουράστηκε κάπου, ή ευνευρίασε και κούρασε μαζί, έκανε κάποια χιλιόμετρα. Ο Τσιόλης τη δεκαετία του 80 θα έκανε μεγάλη καριέρα, σαν κόφτης. Ναι, ναι. Τώρα, οι απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, το σωματότυπό του, το βαρύ και τα λοιπά, ναι με ξέρει μπάλα, ναι στον κλειστό το χώρο θα σου κλέψει την μπάλα. Θέλουν τα αν γύρια, ανοίξει εντάξει. Το παιχνίδι εντάξει. Λίγο, άμα ανοίξει το παιχνίδι γραμμές, δηλαδή τι, άμα οι γραμμές είναι στα 50 μέτρα, στα 55 μέτρα και φύγουνε μπαλιές και τέτοια, δεν την προλαβαίνει. Καταρχήν ο Τζιόλης δεν έχει κάνει ποτέ στη ζωή του πλαϊνό μαρκάρισμα. Σπάνια θα τον δεις να βγαίνει. Βγαίνει ρε παιδί μου ένας μπακ και να το δεις πάπι να έρθει στη γραμμή να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Δεν έχει. 10 μέτρα πάνω, 10 κάτω, 4 αριστερά, 5 δεξιά. Αυτή η βιόλα είναι. Και ψηλά είναι καλός. Αυτό. Και μπαλίτσα την κρατάει, την κάνει, τη δίνει, δεν τη χάνει κτλ. Δεν είναι για τα σύγχρονα δεδομένα. Θα βρει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ εκεί. Και όταν λείπει ο Κάτσε, ο Τζιόλης, όταν λείπει ο Κάτσε, ο Τζιόλης, έχει θέματα. Τώρα μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος μου, μου λέει πρώτη κόκκινη κάρτα του Τζιόλη μετά από 422 παιχνίδια. Ναι, εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί αυτό δεν ήθελε να του κάνει το φάουλ αυτό. Δεν είναι το στυλ του Τσόγλα. Ναι, δεν είναι το Τσόγλα. Κατά λάθος το έκανε και στεναχωρέθηκε και ο ίδιος. Κάπου εκνευρίστηκε. Α, μπράβο. Κωστή. Έλα. Και για τον Χαρίση, στο λίγο καιρό που αγωνίζεται, σε σχέση με το Κάτσε, αν βελτιώσει την παλιά του όπως λες και το μαρκάρισμα. Πιο γρήγορα θα τα πάρει. Έτσι. Άκουμε. Ο Κάτσε είναι ο παίχτης ο καλύτερος που να τον πεις όταν θα παίξεις με τον Ολυμπιακό. Πάρε το Φορτούνι. Να παίξουμε 10 εναντίον 10. Είναι να τον πεις με τον Παναθηναϊκό. Πάρε το Λέτο. Θα παίξουμε 10 εναντίον 10. Χαμηλά. Ναι. Ωραία. Είναι να πάρει, ξέρω εγώ, πάω Κυρακλή. Να παίζει, ξέρω εγώ, ο Ρωμάνο, να παιχταρά ο Ρωμάνο και να του πει, ξέρει κάτι. Θέλω τον κοντό αυτό να τον σβήσει. Τίποτα μην κάνει. 10 εναντίον 10. Να μου εξαφανίσει τον καλύτερο του παίχτη. Από εκεί και πέρα. Όταν ο Κάτσε πάρει μπάλα, βγει μπροστά, κάνει ράνι, επιθετικά δεν το έχει. Αντίθετο, Χαρίση. Μπροστά, μπάλα μεγάλη δεν ξέρει, είναι ταχύ και έχει δυνατά πόδια. Αν του πει μπαρκάρε, κάει και το πελεκούδι. Αν ο Χαρίση μέσα στα 2 χρόνια τα επόμενα κάνει, βελτιωθεί στο μαρκάρισμα χαμηλά, θα κάνει καριέρα. Εδώ θέλει μεγάλο προπονητή αν, τώρα. Αν δεν βελτιωθεί εκεί και μείνει στάσιμο, θα μείνει στα ριχά νερά. Εδώ θέλει μεγάλο προπονητή τώρα, αυτά τα παιδιά να τα διαχειριστεί αυτό. Ναι. Όσο... Ναι. Κωστή και κλείνω. Πιστεύω μπορούσε να βάλει τον Μιστακίδη center for στη θέση του Κλάους. Ο Κλάους έπρεπε να βγει στο 30 και να μπει εκεί ο Μιστακίδης. Μιστακίδης, ναι. Ναι. Ήταν πιο ευάλωτος. Εκεί δηλαδή παίζεις 10 με 11 και ποιο παίζει ένα αυτή με τον Ταυλαρίδη και τον Κουτρουπή ή Εξάρι. Ο Κουτρουπής και αυτοί έπρεπε να κάνουν αλλαγή. Τι αλλαγή. Μπαίνει ο Κλάους, βγες Κουτρουπή, βάλε ένα χαφ. Βάλε ένα χαφ επιθετικό. Τον Κουτρουμπί τι το θες. Εκεί πέρα 10 με 11. Να σου κάνει τι. Ή βάλε τον Κουτρουμπί στόπερ και βγάλε τον Ταυλαρίδη
και βάλε ένα χαφ μέσα. Να πάρει στο κέντρο, βλάκα. Βλάκα. Βλάκα, Βασίλη, τι μου έκανε. Βλάκα. Καλή εκπομπή, παιδιά. Να τώρα κλείστηκε σαν ομαδούλα, λέει, και πήρε από καθαρή τύχη, λέει, την ισοπαλία. Δεν ισχύει το μήνυμα. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει το μήνυμα. Επόμενη γραμμή. Ναι. Τι έκανε με 10 παιχνίδια. Δεν ισχύει το μήνυμα. Στην κόντρα τον έφυγε και άμα μπορούσε να πάρει και το διπλό. Έλα, βίλε. Μιχάλη, από Καλέτζι, έχω πάλι πάλι τηλέφωνο. Από πού παίρνει, φίλε? Από Καλέτζι, έχω ξαναπάρει, έχουμε μιλήσει πάλι. Έλα, σ' ακούμε. Είδε καθόλου Ευρωλίγκα? Τι να το λέει? Ευρωλίγκα. Ματσάρα. Αυτό είδε. Ματσάρα, αλλά εγώ ρε φίλε έχω ένα πρόβλημα. Δεν αισθάνομαι περήφανο να βλέπω τώρα τον Λούκα να βάζει για την τουρκική ομάδα πόντου. Ποιο να βλέπει τον? Στη Φενέρ τον. Τον Σλούκα. Τον Σλούκα. Τον Σλούκα που παίζει στη Φενέρ. Τι είναι ο Σλούκα? Να βάζει καλάθι, ρε παιδί. Έλληνες είναι. Ναι. Πρέπει να αποκλειστεί από όλες τις εθνικές ομάδες. Ναι. Γιατί? Δεν μου λες. Τι κόμμα ψηφίζει? Τι ομάδα είσαι? Τι κόμμα ψηφίζει? Τι ομάδα είσαι? Πασό. 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 Τι ομάδα είσαι? Παναχαϊκή, το έχουμε πει. Παναχαϊκή. Ναι. Εσείς... το έχουμε ξαναπεί. Μάλιστα. Κάνα Τούρκο τέτοιο παίχτη δεν πήρατε ποτέ. Φίλε, τι σχέση έχει τώρα αυτό όμως? Δηλαδή τώρα για να καταλάβω εγώ τώρα, για να καταλάβω, εσύ είσαι Πασόκ και εθνικιστής? Δεν είμαι εθνικιστής, αλλά δεν πρέπει τώρα. Στάσου ρε φίλε, λες είμαι Πασόκ και το παίζει και εθνικιστής? Δεν είμαι εθνικιστής, αλλά δεν πρέπει. Τι δεν πρέπει? Παίζει τώρα παίχτες, ναι, να πηγαίνει στην Τουρκία να παίζει. Δηλαδή, ο αυτός που έπαιξε center forward, πώς το λέγανε, ο Γκέκας, δεν έπρεπε να πάει ο Γκέκας να παίξει? Έχουμε πλέξει με τουρκό σπορ, μου φαίνεται τώρα. Τουρκό σπορ, ξέρετε αυτό που λέει. Αυτό που σου λέει ο Γκέκας δεν έπρεπε να πάει εκεί? Ρε φίλε, εκτός από Πασοξής είσαι και μαλάκας. Άλλο σου είπα εγώ. Το ότι είσαι μαλάκας και Πασοξής φαίνεται. Άλλο σου είπα εγώ. Αυτό κατάλαβες. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ο τερορίστα. Ζόπορτας, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, access control ηλεκτρομαγνητικές, συστήματα master. Από το 1965, εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Λοιπόν, πριν πάμε στους φίλους ακροατές, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο πέραμα στον Πειραιά κάτω στην Αθήνα, τον φίλο μου τον Διονύση Παοξής, τη φιλινάδα μας την Νικολέτα Γαβρίνα. Νικολέτα, μη στεναχωριέσαι, κορίτσι μου, είσαι σε καλά χέρια εκεί πέρα. Θα σε βοηθήσει ο φίλος μου Διονύσης, θα κάνει τον αγώνα του και εσύ ψηλά το κεφάλι. Όλοι έχουν τα προβλήματά τους, θα λυθούν μόνο με ψυχολογία ψηλά. Αρρωστούλα είναι λίγο. Αρρωστούλα είσαι, μη στεναχωριέσαι. Όλοι θα βοηθήσουν όσο μπορούν. Θα γίνει ο αγώνας, να πούμε. Μάχη θα γίνει. Μάχη θα γίνει. Μάτς. Ψηλά το κεφάλι, σαν την ψυχολογία δεν υπάρχει. Πάμε. Πάμε. Πάμε, ναι. Γεια σας. Νάτος. Γεια σου, Νικόλα. Έλα. Λοιπόν, ο Πάρκ μ' άρεσε σήμερα. Σ' άρεσε? Γιατί σταμάτησε να παίζει άναρχο ποδόσφαιρο όπως έπαιζε επί Τούντορ. Η ομάδα είχε αρχή, μέση και τέλος. Είχε αρχή, μέση και τέλος η ομάδα και δίκαια πήρε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά για τη διευθυνσία, ήταν καλή. Τώρα που βγήκε ακροατής και είπε ότι έπαιξε έδρα μέσα στη λεωφόρο, επόμενο ήταν να παίξει τώρα, και πέντε. Μιλάμε ρε φίλε, ανέβασε ένα φάουλ στο κέντρο. Μήπως, εγώ είδα όλο το μάτς, είδα ένα φάουλ στο κέντρο που πήρε μπάλα, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Κίζας δίνει φάουλ. Μακάρι όλοι οι διευθυντές να μας παίζουν. Και δύο κάρτες που έπρεπε να πάνε δύο κίτρινες τώρα, εντάξει. Μήπως τον πάω μέσα στην Τούμπα δεν τον παίζουν έδρα? Τον παίζουν έδρα, λογικό είναι. Μωρέ, παιδιά, εμείς στη διαιτησία είμαστε. Λογικό είναι αυτό, πρέπει. Δεν μας πειράζει λίγο να παίζει φλουτ? Δεν πειράζει, όχι. Το θέμα τα χοντρά, το να είναι σκεμμένος, επιμονή μου, βάζεως κτλ. Δεν έχει, δεν παίρνει. Τώρα ούτε ο Πάοκ, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε οι ΑΕΚ παίρνουν σφυρίγματα
Ένας απέναντι στις φάσεις ήταν πολύ καλός ο Κίζας. Δεν τον έφυγε φάση. Ναι. Δεν έχει νερό εδώ. Ναι. Δεν, στις φάσεις ήταν πολύ καλός. Δηλαδή μου άρεσε ο Χαρίσιος σήμερα. Η τηλεόραση τον έβγαλε MVP του αγώνα. Ο Χαρίσιος. MVP του αγώνα τον έβγαλε. Κοίτα, με τον Τζιόλι έξω. Μου θυμίζει τον Κώστα τον Λεθράγκη αυτός παίκτης. Ναι. Δυνατό παιδί. Ναι. Και έχει βάλει κι άλλο τέτοιο γκολ. Έχει καλό σουτ από μέση απόσταση. Ναι. Σπάνια παίκτης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα σπάνια βλέπεις εκτός από την Premier League σουτ τέτοιου είδους από μέση απόσταση. Σπάνια. Σπάνια. Και ειδικά στην Ελλάδα δεν έχουμε παίκτες τέτοιους. Ναι. Δεν έχουμε σουτέρ από τον κεντρικό άξονα. Καλά το μέλλον. Το μέλλον, σήμερα δυστυχώς ο Κλάους έκανε το χειρότερο φετινό παιχνίδι. Κοίτα. Ο Κλάους έπρεπε να βγει αλλαγή. Πρώτον, για τους προπονητές. Έπρεπε να μπει ο Μιστακίδης στο 30. Αυτές είναι αλλαγές μεγάλου προπονητή, όχι του Ήβιτς. Ο Ήβιτς θα μάθει. Και μια καλή αλλαγή έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός, να πετάξει ένα αργό κόφτη που έχει τον Κουτρουμπή και να βάλει ένα χαφ πιο επιθετικό γενή για να πάρει μπροστά το κέντρο. Έχει πρόβλημα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Παναθηναϊκός μεγάλο. Αλλά αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε, λέω τώρα, αυτή η ομάδα που υποτίθεται έχει, ας πούμε, ο Λέτο και ο Μπέρκ είναι παίκτες πρώτης σειράς για το ελληνικό πρωτάθλημα. Από το Βιαφάνας περίμενα περισσότερα πράγματα. Από το Βιαφάνας περίμενα περισσότερα πράγματα. Πάντως ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας παίζει χωρίς άγχος, παίζει πιο ελεύθερα και μου αρέσει περισσότερο από ότι όταν μπαίνει μέσα στην Τούμπα. Πάντως ο Παναθηναϊκός έπαιξε 4-4-2 σε ρόμβο το οποίο μεταβαλόταν αν ήθελε σε 5-3-2 ανέβαζε το Κουτρουμπί τρίτο στόπερ. Όταν έφυγε ο ΠΑΟΚ στο 20 λεπτό με 10-11 και βλέπει ότι αυτός δεν βλέπει να βγάλει τον Κλάους, έπρεπε να κάνει την αλλαγή αυτή στα ΚΑΦ, να βγάλει τον Κουτρουμπί ή να βγάλει τον Ταβλαρίδη και να βάλει τον Κουτρουμπί στόπερ και ένα ΚΑΦ. Δεν ξέρω ποιοι ήταν στο Παναθηναϊκό, ο Λαγός ήταν, οχτάρι ήταν, δεκάρι ήταν. Έπρεπε να μπει ένα σκάφο εκεί, όχι ο Κουτρουμπής. Δεν χρειάζομαι τόσο θωράκιση εκεί πέρα. Πάντως Κωστή, εμένα η 50χρονη πήρα μέσα στα γήπεδα μου έχει διδάξει όταν μία ομάδα μένει με 10 παίκτες, ναι. Γιγαντώνεται. Ναι. Γιγαντώνεται. Θυμάμαι στο τρίτο λεπτό βάλαμε γκολ εδώ μέσα στο Παναθηναϊκό, τώρα 16 διεθνείς του Μπόμπεκ. Βάλαμε στο τρίτο λεπτό γκολ και στο πέμπτο μας αποβάλει το Φουλίδι. Και κάνανε ένα παιχνίδι φοβερό. 15. Σκυλιάσαμε με 10 παίκτες και κρατήσαμε το 1-0 εδώ μέσα στην Κατερίνη. Σοπάρε, το 66. Ναι, με Μπόμπεκ. Όχι, το 66 με Λατάνο τους ρίξαμε 7-1 και ακύρωσε 4 γκολ και όταν πήγε ο Φουλίδης και το λέει τι κάνει κύριε διευθυντά, λέει περσινός πρωταθλητής, λέει θα μάθει όλη η Ευρώπη ότι έφαγε 7 γκολ στην επαρχία, λέει, και θα ξεφελιστούμε. Ο Ζλατάνος το έκανε αυτό? Ναι, 4 γκολ ακύρωσε. Καλό κουμπάς και ο Ζλατάνος. 7-1. Καλά, γνωστός Παναθηναϊκάκιας. Σφύριζε Παναθηναϊκό τότε. Γνωστός Παναθηναϊκάκιας. Αλλά η ομάδα όταν μένει με 10 παίκτες γιγαντώνεται, Κωστή. Δηλαδή αυτό το έχω δει σε πολλά παιχνίδια. Τη αυτοσυντήρηση στο αίσθημα. Μάλιστα, καλώς. Θα έρθουμε Κατερίνη να πάρουμε το τσίπουρο. Κατάλαβε. Το έχει στο μαγαζί αυτό. Το ξεχάσαμε το τσίπουρο. Πήρε ο Βασίλης. Δεν είμαστε πότες. Εγώ δεν είμαι πότες. Δηλαδή τα βιβλία που μου έδωσε τα πήρα. Να είναι καλά ο κύριος Κώστας, τις ταινίες τις πήρα. Τις ταινίες που κάνει. Ναι. Και κουλτουριάρης. Είναι κουλτουριάρης. Ναι, το γνώρισα. Έτσι. Ωραίος. Ναι. Πολύ ωραίος. Έλα, φίλε. Είμαι Γιώργος από Πάτρα. Γεια σα, ρε Πατρινέ. Είδε καθόλου Ευρωλίγκα εκεί αγκαλιές ο Ιτούδης με τον Μπράντοβιτς? Τι είχε νεύρα ο Μπράντοβιτς? Είχε νεύρα ο Μπράντοβιτς. Τι κάνανε, έτσι είδα εγώ στο τέλος εκεί. Τι κάνανε, τσακωθήκανε, λέω μωρέ. Τι αγκαλιές, εκεί πήγε και δεν τον αγκαλιάσει. Είχε νεύρα, διαμαρτυρόταν ο Μπράντοβιτς. Τι έπαθε? Εντάξει. Και λογικό μπορεί να είναι αυτό, ρε φίλε.
Γιατί είναι αναλογικό, ρε φίλε. Κρίθηκε. Το κύπελο κρίθηκε, ρε φίλε. Δεν σ' άκουσα. Κύπελο κρίθηκε, ρε φίλε. Ο ηττημένος δύσκολα το χωνεύει αυτό. Δεν πάνε εσείς, ας πούμε, έχει πέσει το Euro One εκεί στο Ιντερνετ, ο Τζόρνταν μιλάει. Δεν βλέπω, γι' αυτό έχει πέσει το Euro One. Ναι, καλά πήρες. Να σου πω, ρε Ραπ, το Euro One εκεί έπεσε. Κάνε επιδότηση τον πήρατε εκεί το στούντιο με έστα τόσα και σε πατατούν επί Πασόκες και τα έφαγε. Ένα στούντιο δεν μπορεί να φτιάξει ένα κανάλι να κάνει μια εκπομπή. Εσύ, ρε πατρινό είσαι. Τι είμαι, ρε φίλε. Με πολλά πει είσαι πατρινό. Τι σημασία γι' αυτό, άλλο. Καταρχά δεν μιλάω σε μιλάω στον Αυτόπουλο. Επιδότηση από πού να πάρουμε, ρε φίλε. Να το έσπαρε, φίλε. Πασόκ δεν έδινε πατατούδι, δεν έδινε επιδοτήσει στο Πασόκ. Όλε εκεί κάτω πήγαν οι επιδοτήσει, ρε φίλε. Πού πήγανε, ρε φίλε. Όλε εκεί κάτω πήγανε, ρε φίλε. Στο κέντρο. Στο κέντρο και στην Νότια Ελλάδα. Αν και εκεί φτωχοί μείνατε κι εσεί δηλαδή, δεν πήρατε πολλά. Τι να φάμε, και προλάβαμε να φάμε εμεί. Βγάλατε πρωθυπουργό και από την πατρίδα σα, ρε φίλε. 44% Τζόρνταν, 44%. Ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τη μεταπολίτευση με 44%. Ναι. Γι' αυτό ήρθαμε σε αυτό το χάλι. Επειδή πήρε 44%. Το χάλι, εγώ μια χαρά. Δεν βλέπω χάλι. Βλέπω σαν χάλι. Έτσι, για καφέ όλη μέρα, τη βόλτα του ο Έλληνας. Καλά, καλά περνάτε ακόμα εκεί πέρα. Εσύ περνάς καλά, τι δουλειά κάνεις. Φοιτητής είμαι, φίλε, φοιτητής. Φοιτητής ακόμα τι, πόσο είσαι. Πόσο χρόνο είσαι. 20. Κάτσε ακόμα τι είδες. Η μαμά, ο μπαμπάς δεν δουλεύουν. Ο μπαμπάς δουλεύει. Τη μαμά. Δουλεύει τη μαμά. Τι να κάνει, ρε φίλε, τώρα στα 50 τόσα χρόνια γάμο, τι θες να κάνει. Δεν τα ξέρεις τώρα. Άμα δουλεύει τη μαμά, εντάξει να. Η μαμά δουλεύει. Όχι, όχι, η μαμά σπίτι. Τι να δουλεύεις. Έχει απόθεμα από τα καλά τα χρόνια, έτσι. Ρε φίλε, τώρα τα παίρνεις δύο επιδόματα εκεί, κάτι αναπηρικό, καθαρίζουμε 2.600 το μήνα ο καθένας σε κάτι, μια θεία που είχαμε στο παιδί, κάτι περίμενε, θα δουλέψει μαμά, το χαζί μου, εσύ θα δούλευες. Από εκεί κοντά, η Ζάκυνθος κοντά είναι από εκεί πέρα, φαίνεται απέναντι. Να σπίσεις έχει η Ζάκυνθος. Τα επιδόματα προς τα εκεί πέφτουν, ρε φίλε. Τα επιδόματα τα καλά, ναι. Τα έδινε ο Γιωργάκης ο Παπαντρέου. Μετά έφυγε το Πασόκ, πέσανε όλα. Πασοξίζει. Ένα μήνυμα έρχεται τώρα και λέει πρέπει να είσαι αιώνιος φοιτητής. Ρε φίλε, δεύτερο έτος είμαι εγώ, δεν είμαι αιώνιος, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ με την κατάσταση αυτή, δεν πρόκειται να βγω στη δουλειά, οπότε δεν κάθομαι εκεί στο πανεπιστήμιο, κοροϊδεύω τη μάνα, περνάμε κανένα μάθημα έτσι, ζωή κάνουμε, μάγουλα κάνουμε. Δεν μου λες, τι σπουδάζεις. Μηχανολογία. Εντάξει. Καλό είναι, καλό είναι, μέλλοντος είναι. Θα φτιάξουμε κάποια συνεργασκευή εκεί, τίποτα καλά έτσι, το στούντιο εκεί, πάρτε κάποια επιδότηση να το φτιάξουμε, να πάρουμε πτυχίο. Σε βλέπω Πασόκ, είσαι και ο νου σου πάει στην επιδότηση. Παπανδρεϊκός είμαι φίλε, δεν είναι Πασόκ, Παπανδρεϊκός είμαι και ναι. Εντάξει, περιμένεις επιδότηση. Λοιπόν. Τον Ανδρέα Παπανδρέου το όνομα που και τον βάλατε από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέου που γιορτάζει στην Πάτρα. Ανδρέα, εγώ το Γιώργη πρόλαβα και έπεσε εκ των έσω. Από το Βαγγέλη το Βενιζέλο έπεσε. Εσύ δηλαδή είσαι. Τι σχέση έχει ο Γιώργη με το όνομα. Γιώργο Παπανδρεϊκό είσαι δηλαδή. Ακριβώ. Μάλιστα. Βλέπει εσύ άλλον ηγέτη στη χώρα τώρα να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο, Γιώργη. Εγώ αν βλέπω ηγέτη. Ναι, βλέπω. Ποιον. Τον Μιχαλολιάκο. Τόσο γρήγορα να τα διαλύσει όλα, άλλον ηγέτη δεν μπορούσε, δεν προλάβα να δω εγώ. Ποιο Μιχαλολιάκο, ρε φίλε, το μεγαλύτερο πόθεν έσχυση για τους πολιτικούς αρχηγούς. Ποιο Μιχαλολιάκο, τι να κάνει. Έλληνας πατριώτης. Έλληνας πατριώτης, φίλε, το μεγαλύτερο πόθεν έσχυση, δεν διαβάζεις, δεν κοιτάς. Έτερον εκάτερον. Δηλαδή ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, έτσι. Γιώργος Καρατζαφέρης. Αυτό που λέει τρέλα μας πουλάς. Εσύ με λες για τον Γιώργο Παπαντρέου, εγώ γιατί δεν μου σου πω. Κοιτάξτε, αυτό που λέμε μου πουλά το έλα, γιατί έχουμε τη γέφυρα εδώ πέρα στο Ρίο Αντίρρο και σε βάζω και σε πετάω από κάτω. Φίλε, δύο σαν και σένα, σε ένα λεπτό του τρώω λάχανο. Δύο σαν και σένα. Και ας ρίχνουν 28 χρόνια. Που λέει, για πρωινό. Ξέρεις τι σούτια θα φας. Σούτια. Ξέρεις τι μπουνιές θα φας. Άμα με δεις αυτό που λέει. Τι να σε δω ρε. Φαίνεσαι ότι είσαι φλόρος από 30 μέτρα μακριά. Φλόρος. Κοιτάξτε με την παλικαρόσκονη που παίρνεις. Από 700 χιλιόμετρα φαίνεσαι. Φαίνεσαι. Παλικαρόσκονη κάργα. Ναι. Άντε ρε. Έλα τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι.
Μαλάκα. Ναι, έλα φίλε, ναι. Τι λέει. Καλά φίλε εσύ. Τι κάνετε. Την παλεύουμε φίλε εδώ. Ζάχαρη περνάμε. Ωραία. Χρήστος από Τούμπα. Καλώς ήρθατε. Τι να γίνει. Κλάουν οι μάγκες και βγαίνουν οι φλόροι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Κλάουν οι μάγκες και βγαίνουν οι φλόροι. Όλα καλά. ΠΑΟΚ. Μόνο ΠΑΟΚ. Καλώς ήταν ο ΠΑΟΚ. Αφού σήμερα πήρες πόντο με 10 παίκτες φίλε και βγάλαν ψυχή, εμένα μ' άρεσε η ομάδα σήμερα. Και εμένα μ' άρεσε, δεν ξέρω. Είναι πολύ γρήγορη η ομάδα. Βέβαια λίγο μυαλό παραπάνω να έχει αυτός ο Ροντρίγκες εκεί. Μπορούσε να πάρει για να κλέψει και το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Μαύρος είναι, μυαλό δεν έχει. Μπορεί να κλειδώσει ένα δύο, φίλε. Αλλά έχει ταχύτητα. Έχει ταχύτητα. Ξαχνινιά. Έχει ταχύτητα, είναι μεγάλο ποσοστό. Μεγάλη ταχύτητα. Ξεσηκώνει. Ανεβάζει ποιότητα. Ανεβάζει την ποιότητα. Δείχνει. Κερδίζει μέτρα. Έτσι. Και μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό. Μπορεί να σου κάνει λόγω τη ταχύτητα τρεις τελικές, να πάνε δύο στα πουλιά, να την τρίτη να την καρφώσει. Εγώ αυτούς τους τσαπατσούλιδες, τους μαύρους, τους γρήγορους, τους γουστάρω. Τσαπατσούλι. Δηλαδή, πώς να σου πω, αυτό το Παναθηναϊκού, αυτό που έφυγε, ρε, πώς το λέγανε, ρε. Τσαπατσουλεμές, ασταγκούν. Αυτοί οι τσαπατσουλεμέδες είναι γρήγοροι. Τρέχουν, πατάνε την μπάλα, αλλά τριπλάρουν, μάχονται, την παίρνουν, ξανασουτάν. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι τσαπατσούλιδες. Ένα τέτοιο έλειπα τον ΠΑΟΚ, ρε φιλέ. Και ο Ροντρίγκες κάνει πολλή δουλειά. Άμα δεν είχε και τους τραυματισμούς. Ο Ροντρίγκες με το ΜΑΚ θα μπορούσαν να παίξουν ένα 3-5-2 σωστό ή ένα 4-4-2 σφιχτό. Με το 3-5-2 χορτάζομαι. Εντάξει, το 3-5-2 δεν το παίζετε καλά. Δεν είχαμε πίσω εργαλεία. Με ΜΑΚ Ροντρίγκες. ΜΑΚ Ροντρίγκες, 2. Θα μου πεις ποιοι θα παίξουν στα πλευρά. Ζάιρο και Μιστακίδης. Όχι Ζάιρο, ρε φίλε, Εντάξει ρε φίλε, αυτούς έχουμε τώρα, θέλω να σου πω. Ξέρεις τι ωραία γρήγορη ομάδα γίνεται. Και Τζίριμοτ, κάτσε. Τζίμιροτ, κάτσε. Χάνεις εμπόι λόγω του Τζιόλι εκεί, αλλά εκεί μπορεί να βάλεις, τα δύο σέντερ μπακ τα ψηλά. Το Μαλεζά με τον Χατζη Ισαΐα. Εκεί και τον Τζαβέλα αριστερό μπακ και δεξί μπακ το Σκόνδρα. Για να πεις έχω αμυντικό μπακ δεξί, δεν ανεβαίνει, που μπορεί να γίνει και στόπερ στη φάση. Έχω αριστερό μπακ που δεν ανεβαίνει, που παίζει, μπορεί να παίξει και στόπερ. Το Χατζη Ισαΐα ψηλό. Κερδίζω σε μπόι. 1,80 ο Σκόνδρας, 1,82 ο Τζαβέλας, 1,90 ο Χατζη Ισαΐας, 1,94, 1,92 ο αυτός. Να τη τετράδα ψηλή. Και ο Γλύκος ψηλός αντί του Βελίδη, τέταρτος τερματοφύλακας, πέμπτος στην πεντάδα, ένας τερματοφύλακας και τέσσερις. Βάζω τους δύο κοντούς, Πλαϊνί και Ροντρίγκες Μακ, για να παίξω την κόντρα στα 35 μέτρα και να φεύγω. Μα θέλω να παίξω στην Τούμπα αυτό που λένε το 60-40 κατοχή και να πιέσω. Θα παίξω 4-3-3 με δεκάρι, ξέρω εγώ, τον Μπέλκα και σέντερ φορ τον Κλάους. Δύο εξτρέμ, Τζιόλι, ξέρω εγώ, και κάτσε, το παίζω αλλιώς. Είναι ανάλογα. Τι έχω ανάλογα, τι έχω απέναντί μου ανάλογα. Για μένα, το ανάλογα στη ζωή σου, ακουμένα. Το ανάλογα στη ζωή σου και στο κατά συνθήκη σε σώζει. Έτσι είναι. Σε σώζει. Έτσι είναι. Από δουλειά, από διαζύγιο, από αρρώστια, από έτσι είναι. Να είσαι ευέλικτος. Να λες τι έχω εδώ, με αυτόν, μάλιστα, ωραία. Πώς πρέπει να το φερθώ, τι να κάνω, τη δουλειά μου. Έτσι πρέπει, μα έτσι είναι αλλιώς, όχι έτσι θα πάω. Ναι, φίλε, όπως τα λες. Παραδείγματα στη ζωή, 1,002. Στην πολυκατοικία. Δεν υπέγραφε μία γεροντοκόρη για να κάνουν, ξέρω εγώ, τα καλοριφέρ, πώς τα λένε τα άλλα, στις ολινώσεις. Ναι. Τι να κάνουμε, δεν υπογράφει. Πολύ ωραία. Στείλουν μια μηχανογραφία, ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, πηγαίνει μέσα, λέει στο διπλανό διαμέρισμα, θα τη φωνάξετε να κατέβει κάτω και εγώ θα μιλάω από μέσα με σένα και θα λέμε τι καλή γυναίκα που είναι. Και τι καλή γυναίκα η κυρία Τάδε, και τι καλή γυναίκα η κυρία Ζωζό, και πολύ καλή γυναίκα η κυρία Ζωζό, και αρχόντισα γυναίκα η κυρία Ζωζό. Και έχει πάμε δίκιο, στο φιλότιμο. Τι στο φιλότιμο, και έχει δίκιο η κυρία Ζωζό, και τι να κάνουμε και τα λοιπά. Κατεβαίνει η γυναίκα, σου λέει, δεν τους γούσταρε αυτούς. Σου λέει, τι να κάνουμε τώρα, θα μαλώσουμε με τη γυναίκα. Πρέπει να βρούμε ένα τσαρέ με τη γυναίκα να κάνουμε. Και αυτό και τα λοιπά, και ανοίγει την πόρτα, κύριε Ραπτόπουλε, λέει, για σας και μόνο, αυτό και τα λοιπά. Δηλαδή, βρήκε τον τρόπο να την πάρει με το μέρος του. Και έγινε η δουλειά. Το πάνε σου κάνει να γίνει δουλειά.
Έτσι είναι. Λένε οι άλλοι. Τον Αλέφαντο δεν τον βρίζεις. Μα 6 χρόνια είμαι με τον Αλέφαντο. Τι να τον βρίσω. Με λέω σκηνοθέτης, μόνο εσύ μπορεί να κάνεις αυτή τον Αλέφαντο. Μόνο εσύ τον ξέρεις τον Αλέφαντο. Και ναι, Νίκο, αυτή η ερώτηση, Νίκο. Και του κάνεις την ερώτηση και δεν την καταλαβαίνει. Και του λέω, Καρνατζαφέρης, αυτό εννοούσε. Και πάμε πάλι, και πάμε πάλι. Να του βγάλεις από μέσα τη γνώση. Γιατί έχει απίστευτη γνώση ο τρελός. Απίστευτη γνώση. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Τι παίζω σήμερα, με αποβάλλει τον παίχτη. Ωραία. Στη ζωή μου ήταν ανάποδα. Τι κάνω εγώ τώρα, έχω τον Κλάος να παίζω με 9. Μπες μέσα, Μιστακίδη. Να πάρεις μεγαλύτερο χώρο. Το κατάλαβες. Στο 30. Μπες μέσα, μπαίνεις. Πώς. Δηλαδή, στη ζωή δεν μας έρχονται βολικά. Πρέπει να βρεις τον τρόπο. Όλοι δύσκολοι είναι γύρω και εσύ είσαι δύσκολος για σένα. Πρέπει να βρούμε άκρη. Πώς θα γίνει. Έτσι δεν είναι, ρε Τζόντα. Έτσι είναι, έτσι. Παντού. Γιατί όλοι τι έχετε να πείτε με την κόκκινη. Εγώ πιστεύω ότι στάθηκε πολύ άτυχος, ρε. Άτυχος ήταν εδώ. Παιδί. Κρίμα. Κατάλαβα αμέσως τη μαλακία που έχει κάνει. Εντάξει, ο Τζιόλης δεν είναι ο αλυταράς. Δεν σε καταλαβαίνω. Να πάει να σκοτώσει. Του φύγε το τάγκλιν, ήταν αργός. Τελείωσε την πάση. Μετάνιωσε, δεν το ήθελε. Εντάξει, το παιδί, εντάξει. Κρέμα στην ομάδα, στεναχωρέθηκε πολύ. Από τους μορφαλμούς το κατάλαβε. Ο Τζιόλης στον ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα 3-5-2. Αν του βρεις δύο μπακ χαφάρες, τρίτο σέντερ μπακ, δύο κόφτες, ένα δεκάρι και δύο εννιάρια. Σου πω εγώ για άλλα 4 χρόνια πως παίζει ο Τζιόλης. Χαφ ο Τζιόλης ανοιχτά μπροστά από τους δύο κόφτες δεν παίζει λόγω ιδιοσυγκρασίας σώματος. Ναι. Το βάλανε τρίτο στόπερ σε πόσα μάτς, πρώτος παίκτης ο Τζιόλης. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Εσείς βλέπετε η Μίτσου να μένει και του χρόνου. Πολύ μηδανό. Πολύ πιθανό. Αν βγάλει την ομάδα πρώτη, πολύ πιθανό να του κρατήσουν ένα χρόνο. Αυτό είναι για άλλες τις επόμενες μέρες θα το συζητήσουμε. Ναι, θα το συζητήσουμε. Τα λέμε, για χαρά. Πόσοι μίλησανε, πόσα άτομα. 2, 4, 6, 8. Πάμε άλλον ένα. Έλα, φίλε. Έλα. Καλώς τον. Τι λες, να γίνουμε. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τον. Γεια σου. Από Ζάκυνθο παίρνω, Ολυμπιακός. Ζάκυνθο. Oh. Το 1976. Εκεί έτσι, με τα επιδόματα τα πολλά. Άκου. 7 χρονών στη Ζάκυνθο, διακοπές, Ραπτόπουλος, 1976. Παίρνουμε κάτι ποδήλατα με 4 ρόδες. 4 ρόδες, 2 οδηγάνε. Ήταν κάτι καφενεία και ένα θέατρο. Και έπαιζε ο Κατράκης στο θέατρο. Και είχαν βάλει μια ταμπέλα 7 μέτρα. Πάει ο Ραπτόπουλος, μπαμ, τη δίνει μία. Τη μουρλή. Πλήρωνο. Τι έχει καλό η Ζάκυνθος. Τι έχει καλό η Ζάκη. Ναι, για να δούμε. Αυτό το παραμύθι με τα παπούτσια του Αγίου Διονυσίου που λιώνουν. Τι παραμύθι είναι αυτό. Όχι. Ποιο. Τι έχει καλό. Τι παραμύθι είναι αυτή με τον Άγιο Διονύση που σηκώνεται από τον τάφο, λέει, περπατάει και λιώνουν τα παπούτσια του. Πού τα λέτε αυτά στον κόσμο, ρε. Τι άλλο έχει Ζάκη. Μαντολάτο, ρε φίλε. Μαντολάτο, ε. Ναι, ναι. Έχει καλό μαντολάτο Ζάκη. Έχει. Κωστή. Έλα, γορή. Έκανα ένα λάθος. Τι. Ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ και δει τον Κοντονή. Ο Κοντονής είναι παιδί της πιάτσας της Ζακύνθου. Ωραία. Αν το ψήφισες για να έχεις κάνα... Το ψήφισε πατριωτικά. Ναι. Αλλά τώρα δεν το γουστάρει οπαδικά. Γιατί είναι Ολυμπιακός. Ναι. Τον έπιασα εγώ το... Παρεπιπτόντος, ο Κοντονής υποστήριζε κάποια ομάδα μικρός. Δεν το γνωρίζω αυτό. Από ό,τι ξέρω, άμπαλος είναι. Δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι. Πώς μπήκε. Με ποιο ποδόσφαιρο, ρε φίλε, αυτό που θέλετε εσείς δηλαδή. Συνεννοήσουμε τον. Ποιο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Αυτό το ποδόσφαιρο σ' αρέσει δηλαδή. Εσύ νομίζεις ότι θα σου πάρει την ΕΠΟ με Λιθανίδη. Ρε φίλε, όχι να μου την πνέξεις εσύ. Δηλαδή προτιμάς να την πάρω με Λιθανίδη. Το να μην την έχει κανένα. Προτιμώ να αλλάξει, ρε φίλε. Αυτό το πράγμα δηλαδή οι ίδιοι δικοί σας δεν το θέλουν. Ο Σαββίδης μια φορά δεν πρόκειται να την πάρει. Θα δούμε ποιος θα την πάρει. Ούτως ή άλλως με σας χάρη δεν έχει, ρε φίλε. Κωστή, τι λες. Εγώ λέω ότι... Νιώθετε τον κίνδυνο τώρα, εγώ ξέρω. Εγώ λέω ότι θέλω να δω το Μελισσανίδη. Κάτσε ρε τώρα, κάτσε λίγο να μιλήσω. Κωστή. Θέλω να δω το Μελισσανίδη και το Σαββίδη πραγματικά όμως απέναντι στο Μαρινάκι. Δεν το βλέπω όμως. Βολεύονται να μην δίνουν λεφτά ο ένας και ο άλλος να κάνει τις δουλειές του εδώ με το κλάμα. Δεν βλέπω χαίρι. Και αυτό που δεν λέει, θα βγει ο Μαρινάκης, θα πάει στην Νότιγχαμ και τα λοιπά, τρίχες, θα και την Νότιγχαμ και τον Ολυμπιακό. Εγώ λέω, βλέπω ανατροπή της ΕΠΟ φέτος. Α. Κωστή, εγώ πιστεύω ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη και το Μελισσανίδη μας δουλεύουν, να πούμε και κάνουν
Και πίνουνε τσάι στο Λονδίνο όλοι μαζί να πει. Ναι. Δηλαδή άμα αλλάξει ΕΠΟ και φύγει από τα πρωτεία Ολυμπιακός και τα πάρουν οι άλλοι τα πρωτεία, ναι, τσάι δεν μπορούν να πίνουν πάλι στο Λονδίνο? Ακού, ακού, μισό λεπτό. Να πάρουν οι άλλοι τα πρωτεία, ναι, ένας θα τα πάρει. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξέρω άμα θα είναι ένας ή άμα θα είναι δύο ή άμα θα είναι τρεις. Παρτούζα την εξουσία. Μπορεί να γίνει. Παρτούζα την εξουσία. Δεν την παίρνει κανείς. Την πήρε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μια φορά. Γιατί, φυσικά. Κάτσε, Τζόρνταν, κάτσε, Κωστή. Κωστή, συμφωνείς ότι θα την πάρει ο Μελισανίδης την ΕΠΟ? Γιατί να συμφωνήσει, ρε φίλε? Πρέπει να σε κάνουμε το κέφι. Ο Μελισανίδης μπορεί να πάρει την ΕΠΟ με το Σαββίδι, θα σκοτωθούν όμως και θα παίξουν τα μπουνίδια στο πρώτο ΠΑΟΚΑΕΚ. Εκεί ο Μελισανίδης. Εκεί θα καταλάβει ο Σαββίδης ότι ήταν μαλάκας, κάνοντας συμμαχία και μην πηγαίνοντας μόνος του να πάρει την ΕΠΟ. Και μπορεί να το μετανιώσει, ας πούμε, που έκανε συμμαχία. Κάτσε, Τζόρνταν, κάτσε. Αν δει ο Σαββίδης ότι τα ίδια που κάνει ο Ολυμπιακός τα κάνει η ΑΕΚ με το Μελισανίδη, θέλω να δω τις δηλώσεις του, να ζω μόνο. Θα το δούμε αυτό. Αυτό είναι υποθετικό. Αυτό όμως είναι, όπως λέει ο Τζόρνταν, υποθετικό. Ωραία. Συνέχισε, φίλε. Δεν, τίποτα. Εγώ στη στεναχώρια μου πήρα να πω. Έκανα λάθος. Δεν ξέρω εσύ τι ψήφισατε, ρε παιδιά. Εγώ Τσίπρα ψήφισα. Τώρα βαρά το κεφάλι μου στον τοίχο. Ερώτηση. Εσύ ψήφισες Τσίπρα στο πώς το λέω, στο... Τι πάνε και ψήφισαμε, ρε. Στο όχι ή στο ναι. Στο όχι και στο ναι τι ψήφισες? Τι να ψηφίσω, ρε Κώστα μου, να πούμε ναι ψήφισα. Ψήφισες ναι. Ο Τσίπρας είπε όχι. Ρε, μετά φίλε, ψηφίζει ναι. Και εσύ ψηφίζεις Τσίπρα. Ψήφισες ναι, εσύ, ρε φίλε. Ρε φίλε, να έχω στο παιδί μου μεθαύριο να δώσω ένα γάλα. Τι να ψηφίσω. Και ο Τσίπρας ναι ψήφισε και δεν το ξέρει. Ναι, αλλά ο Τσίπρας έλεγε θα ψηφίσει όχι. Άστο, αλλά μετά είπε ναι. Άστο, ρε Κωστή, αυτός περίμενε να βγει το ναι για να πει ότι ο κόσμος αποφάσισε. Και αυτός ναι εκεί, ήθελε να πει. Εκεί την πάτησε. Μπλόφα ήταν. Εκεί την πάτησε και τα κανάλια όλα, τα μεγάλα, παίξανε το ναι. Ξεθάψαν ακόμα και τον Καραμαλή από τη Ραφίνα. Είπαν όλοι ναι. Ο λαός ψήφισε όχι. Αφού... Και αυτοί που ψήφισαν. Κάτσε, ρε Τζόρνταν. Σταμάτα, ακόμα δεν μιλήσαμε. Κάτσε. Δεν κάτσε... μπορεί να μιλάω, Κωστή. Ο Κάτσε έπεσε στον πάγο και αποβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Περίμενε. Διάλειμμα τελευταίο. Πάμε διάλειμμα τελευταίο. Μην μαλώσουμε. Διάλειμμα. Το τερορίστα. Κοντρόλ καραζόπορτα. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access Control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2-31-0-85-27-27. Είχε κανονίσει ο Κατσουράνης το για το συμβόλαιο, τον έγκλειφε τότε. Δεν ξέρω. Βγήκαμε. Ναι. Πάμε δύο τελευταίους για σήμερα. Πάμε. Να γουστάρουμε. Πάμε. Και από την άλλη αυτή θα τους διώξουμε αυτούς εδώ που δεν ήταν. Θα κρατήσουμε μόνο τον. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Τον Ασλαμά θα κρατήσουμε. Θα κρατήσουμε τον Γιώργο που μας ενημέρωσε. Τέσσερις. Ο Ολλανδός που φοβήθηκε να έρθει σήμερα. Εντάξει. Ξέρεις γιατί. Και ο Ασλαμάς φοβήθηκε. Και δεν είδε και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί. Πώς, τι θα πει. Θα βγει ο Ηρακλήδας, θα του πει τι έγινε με την άδεια, με τα αυτά. Ναι. 100% θα παίρναν άδεια. Ναι. Γιατί δεν πήραν άδεια. Όχι, ο Ασλαμάς δεν το είπε. Ο Ολλανδός. Ο Ασλαμάς δεν ήρθε και την προηγούμενη φορά. Ναι. Ήτανε τα ραντεβού που είχαν και την άδεια και τα αυτά. Είναι, σου λέει, θα έχω κριτική τώρα. Eurovision είδες. Τι Eurovision άδει τώρα. Πήγαμε ένα τραγούδι, πήγαμε ένα ποντιακό τραγούδι, το οποίο ήταν μπασταρδεμένο. Λίρα. Ναι. Λίρα με ροκ. Ναι. Σκατά μαυγά. Είναι δυνατόν. Βγήκε τελικά το Ισραήλ, το πήρε. Δεν ξέρω τι με νοιάζει εμένα. Εγώ είδα ότι γίναμε Ευρώπη. Μια μουσική, να πούμε, ένα τραγούδι πριν από 30 χρόνια. Εμένα, το θυμάμαι κιόλα. Τ' άκουγα τις πάλι στο ραδιόφωνο. Χθες, μάλλον ήταν στο ραδιόφωνο. Βγήκε αυτό. Ξενέρω το πράγμα. Και αυτό δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ να δω Eurovision. Πάμε στους δύο τελευταίους. Ναι, έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω κάτι ποδοσφαιρικό και μετά κάτι μη ποδοσφαιρικό. Να πεις ότι γουστάρεις, φίλε. Αλλά μην με κόψει και πει εντάξει καληνύχτα και τέτοια, να με προειδοποιήσαμε είναι, άμα μακρηγορήσω. Ναι, μην μακρηγορήσει. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, ποδοσφαιρικά λίγο γρήγορα. Δεν είχα σκοπό να μιλήσω. Απλά το σκέφτηκα που έλεγε ο Ραπτόπουλος ότι Μακ και Ροντρίγκες μπορούν να παίξουν 3-5-2.
Φαντάσου να είχε ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης της τότε Βέρειας που έπεσε στο 4-4-2 με ρόμβο και 3-5-2. Στην ευθεία έπαιζε. Ποια ευθεία ρε Ραπτόπουλε, 4-4-2 με ρόμβο και 3-5-2 το γυρνούσε. Τι ευθεία έπαιζε, πλάκα κάνει. Στην ευθεία το έπαιζε. Εντάξει, καλά, τότε είχαμε μιλήσει και όλα και έλεγε ότι 4-4-2 με ρόμβο σαν τον Καλαϊτζίδη στη Βέρεια δεν έχει παίξει κανείς. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν καθαρά ποδοσφαιρικό, ότι άμα είχε να προπονήσει τον Καλετσίδη τώρα ο Πάουκ θα ήταν ίσως και δεύτερος με μεγάλη διαφορά. Τέλος πάντων, τώρα μη ποδοσφαιρικά, καταρχάς εγώ τιμώ γενικά τους χορηγούς σου. Δηλαδή ό,τι διαφημίζεις το και απευθύνεται σε μένα, δηλαδή ας πούμε δεν οδηγώ, οπότε δεν θα πάω στον Πετκανίτσα και ξέρω εγώ. Αλλά αυτά που μου απευθύνονται όπως είναι ας πούμε από αυτά που έχεις τώρα το Daily Way και το Massage και αυτά τα έχω δοκιμάσει. Και πήρα σαν πελάτη να πω τη γνώμη μου για τους χορηγούς σου. Μπορώ? Πες ό,τι θέλεις. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς αυτό η κυρία Έφη στο θέμα μασάζ είναι άπεχτη, είναι πολύ καλή. Τα κορίτσια που έχει είναι πολύ καλά. Η τιμή είναι πολύ προσιτή. Τζάμπα είναι. Προημισίο... Κάτσε να τα πει αυτός. Ναι. Τι? Τζάμπα είναι η τιμή. Αυτό λέω. Είναι 10 ευρώ μία ώρα και μια χαρά. Και πολύ καλά και τα κορίτσια. Οι αληθές πιο ακριβές είναι. Και ωραίες παρουσίες που λέει ο Τζόρνταν. Λοιπόν, τώρα στο θέμα Daily Way. Καλός ο γύρος, όλα καλά, αλλά, ένα μεγάλο αλλά. Γιατί πουλάτε αυτό τον παπά με το αν δεν έρθει σε μισή ώρα δώρο πέψη και ιστορίες. Δηλαδή, σε μένα άρχισε τρεις φορές, πέψη δεν ήρθε. Σήμερα μάλιστα είπα και τον Τελιβερά, μου είπαν έτσι και έτσι και μου λέει όχι, λέει δεν ξέρω και ναι είναι 34 λεπτά για 30 και κάτι τέτοια. Δηλαδή μη το λες καν, μη το λες και μετά όμως περιμένεις τώρα ο άλλος να σου πει κάτσε ρε φίλε. Οπότε Ραπτόπουλε πες τους το αυτό εσύ που τους βάζεις χορηγούς. Ναι, θα τους βάλω χέρι. Αυτό είναι κριτική, αλλά ναι, εντάξει, σε φόρτο εργασία θα το δουν πιο αλλιώς το θέμα. Πολύ σωστά μιλάς. Θα το πω, ωραίο, ωραίο, θα το πω, θα το πω. Όχι, τι θα πει φόρτο εργασία, εγώ είπα το Ραπτόπουλο που τους ξέρει. Θα το πω την Τετάρτη, θα βρεθώ, θα το πω. Και εγώ τους ξέρω, και εγώ το πω, δει, το πρόβλημα είναι κριτική. Ναι, μην πουλάνε παπατζηλίκι δηλαδή στον κόσμο. Γι' αυτό πήρα να τα ακούσει και ο κόσμος, μην τρώει παπά. Τα προϊόντα είναι καλά. Κοίταξε, εγώ μόνο γύρω έφαγα από εκεί και εντάξει, είναι καλός. Όχι και ποιος ξέρει τι, αλλά καλός είναι, ναι, μια χαρά. Καλός είναι και εγώ έχω φάει. Πολύ καλός. Και η τιμή 2,5 ευρώ είναι καλή, εντάξει, τα σάντουιτς δεν είναι μεγάλα, αλλά με αυτό που είπε τώρα ο Ραπτόπουλος ότι θα τα κάνει το. Θα κάνει το, πώς το λένε, το μπαμπάτσικο, έτσι μου είπε. Ναι, θα το δούμε κι αυτό, εντάξει. Θα το δούμε, θα το δούμε, ναι, θα το δούμε. Θα δοκιμάζουμε. Λοιπόν, φίλε τώρα, έβαλες χορηγό με τρίχες στα μαλλιά. Δηλαδή, προκαλείς τώρα όλους να σε πάρουν και να σε λένε για τις περούκες και για τα τέτοια, εντάξει. Φίλε, αυτό είναι κάτι περίεργο, δεν το ήξερα. Εγώ το ήξερα, αλλά Ραπτόπουλε, ένας που δεν θα έπρεπε να το βάλεις εσύ να πούμε, που φορούσες περούκα τώρα, εσύ πήγες και πήγες. Δεν το ήξερα. Σου λέω ότι εγώ στα 30 μου θα το έκανα αυτό. Τι θα έκανες? Με το... Αυτό που κάνει η Μαρία η Κολόνη. Με αυτό το... Αυτό το είδα εγώ στο δάσκολο του box. Το έκανε και αυτός. Και... Όταν ήρθε μια μέρα στο στούντιο, ρε πως του λέω, τι έχει κάνει, κάτι είδα εγώ. Αυτό που δεν πληρώνεις εδώ με τατουάς μαλλιά πάντως, εντάξει, ξέρω και θα κοίτα ο δάσκαλος, είναι εκεί του box και τα λοιπά, είναι και γεροδεμένος, είναι του τατουάς και αυτό ήρθε και έδεσε. Αλλά δεν είναι ακριβώς τατουάς, αν το πιάσεις, μοιάζει, δηλαδή δεν είναι λίγο, είναι σαν τριχούλα δηλαδή, πώς θα σου το πω. Σαν μια πολύ μικρή μεταμόσχευση, μεταφύτευση. Εγώ ήξερα ότι κάνουν κανονικό τατουάζ επάνω στο κεφάλι για μαλλιά. Ναι, εγώ που το πιάσα, είναι σαν παλιά την εμφύτευση που κάνανε. Όχι μεταμόσχευση, δεν την πρόλαβες. Μια παλιά με εδώ. Δηλαδή, το να φοράς περούκα είναι καλύτερο, ας πούμε, αυτό το προτείνεις εσύ? Όχι, γιατί το περουκίνι είναι κλειστοφοβικό. Αυτό είναι... Φεύγεις στο μηχανάκι. Μπαίνεις μέσα στα μάξι του κουλιανού, πατάει 180 κουλιανού, πετάει. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα, ναι. Εντάξει, καλά κάνει και ρωτάει. Σου λέει, εγώ ακολουθώ τους χορηγούς, μ' αρέσει ο γύρος, θέλω πιο γρήγορα κτλ. Ωραίος. Ναι. Έλα, φίλε. Βέβαια. Φίλη είμαι, Σίλια, αλλά για τους φίλους Βασιλική. Δεν κατάλαβα, ξαναπες το. Σίλια με λένε. Αλλά εσύ μπορείς με φωνάζεις και Βασιλική, είναι το επίσημό μου. Βασιλική Χίλια. Ναι. Mm. Λοιπόν, σε πήρε γιατί θέλω να μου γνωρίσεις τον Λεβαντόφσκι. Τι να δω? Να μου γνωρίσεις τον Λεβαντόφσκι. Μέχρι Κίτσιου φτάνω. Μέχρι εκεί φτάνεις.
μέχρι να σου, τον Κίτσιου να σου γνωρίσω τον Μαλεζά, τον Χατζη Ισαΐα μέχρι εκεί. Όχι, όχι. Πρέπει να εξελιχθείς λίγο. Γερμανία θέλουμε, Μπάγκερ. Αυτό με ρωτήθηκε, τι να κάνω. Θέλεις να τον φας από τον Λεβαντόφσκι. Αυτός βάζει πολλά γκολ, δεν άντεξες. Συγχωρεύεσαι. Και το παίζει και σκέφτεσαι το λέμε, εντάξει, το ανθρώπινο είναι, δεν φτάνω μέχρι εκεί. Δεν φτάνεις μέχρι εκεί. Να σου γνωρίσω τον Μπόι, τον Κόκε, τον Νέτο, τον Χαβίτο, τον Βέλιο, τον Βέλιο. Ο Βέλιος, δεν σ' αρέσει. Ο Κόκε με την κοιλιά. Ο Κόκε. Με την κοιλιά. Με την κοιλιά, ναι. Έχω κοιλιά, τι να τον κάνω. Να, πόσο χρόνο είσαι εσύ. 30. Αν θε 30, εντάξει. Τον Μπερμπάτοφ. Τον Μπερμπάτοφ, μπορώ. Έλα, στα όρια είμαστε με τον Λεβαντόφσκι. Πάνω κάτω η διενικία. Εντάξει, του κάνω. Τριάντα, σ' αρέσει, σ' αρέσει. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσουν οι μικροί πολύ, ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να σε κάνω δουλειά μέχρι εκεί. Τα κυβικά μου φτάνουν μέχρι, ξέρω εγώ, τον Παρμαξίδη. Μέχρι τον, ξέρω εγώ, μέχρι τον Μπέρτο. Ο Μπέρτο, σ' αρέσει. Είμαι και φουντρεμένη. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο άντρα σου ακούει τώρα. Έχει, παίζει ύπνο. Α. Εγώ άμα δεν σε γνωρίζω και τον Γαϊδαρτζή της Δόξας Δράμας. Και ο Γαϊδαρτζής της Δόξας Δράμας. Χωρισμούς κάνεις. Τι να κάνει λέει. Διαχωρισμούς. Διαχωρισμούς σε τι δηλαδή. Καμιά γρηγοράδα μπορεί να κάνει διαχωρισμούς, δεν ξέρω. Έναν άλλο ποδοσφαιριστή που μου αρέσει. Εσύ τώρα για καμιά ξεπέτα δεν είσαι. Καμιά αρπαχτή. Καμιά αρπαχτή είσαι. Θα σας περιμένω στο ΣΑΡΚ, είστε. Στο ΣΑΡΚ. Στο ΣΑΡΚ. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Το ΣΑΡΚ δεν ξέρεις τι είναι. Μπάρι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρεις το ΣΑΡΚ, ρε. Μπα. Μα τι πάω ξύς. Α, είναι, δεν είναι δυτικά το ΣΑΡΚ. Μπορεί αυτό να έχω μπει και να μην ξέρω πώς το λένε. Έλα, έλα, έλα. Σας περιμένω, κλείστε. Ελάτε, έρχεστε. Ναι, οπωσδήποτε. Κάτω τη σειρά. Δεν το ξέρεις, ε. Δεν ξέρω ποιο. Δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρει. Αυτός είναι πάω ξύς. Δυτικά πάει μόνο. Δεν τρελάτε. Ναι. Γρόνισε έτσι τον Τζόρνταν από κοντά να τελειώνουμε. Ο Τζόρνταν δεν σ' αρέσει. Να τα πούμε από κοντά, παιδί μου, γι' αυτό είσαι καλό. Τι πες? Να τα πούμε από κοντά, γι' αυτό είσαι καλό. Εσύ τι κάνεις στο ΣΑΡΚ εκεί? Ε, τι να κάνω, τι θα κάνεις κι εσύ. Δημόσιες σχέσεις. Τη δουλειά της κάνω. Τη δουλειά της. Ό,τι μπορεί ο καθένας, να πάρει το ψωμί. Εντάξει, ό,τι μπορείς. Καμιά δεκαετία ακόμα θα μπορείς μετά. Δεν θα μπορείς. Μετά άστα. Μετά θα κρεμάσουν όλα μετά. Τα λέμε για χαρά. Είδες. Τα αφεντικό σε έβαλε τώρα, ναι, είδα. Ε? Είδα. Το ΣΑΡΚ δεν ξέρω ποιο είναι. Το ΣΑΡΚ, πού να το ξέρεις το ΣΑΡΚ. Εσύ είσαι δυτικό ηλικιών. Χάντου είμαι. Μπορεί να έχω πάει κιόλας και να μην ξέρω ποιο είναι. Μια. Εντάξει, ωραίο μπαράκι. Ψηλό καλό. Μπαράκι είναι. Ωραίο. Καλό είναι. Δεν πάω από εκεί, αλλά καλό είναι. Ωραίο είναι. Είναι ποιο το λέει, είναι πολύ μοντέρνο και τέτοια. Αν πάμε εμείς, δηλαδή, μπορεί να γίνει πολιτισμικό σοκ να πάθουμε. Ναι. Ναι. Το ρώτησα τον Ευκαλύπτη που πήγε και μου λέει στη Σάμο. Στη Σάμο πήγε αυτό. Ναι, και του λέω τι έκανες εκεί. Λέει πήγα στο Πυθαγόριο. Λέω το Πυθαγόριο, γιατί το βγάλαν Πυθαγόριο, γιατί ήταν, λέει, ήταν ο Πυθαγόρας από εκεί. Ποιο είναι το θεώρημα του Πυθαγόρα, του λέω. Τι είπε. Α συν 1, α συν 2, β μείον 3, κάτι έλεγε, δεν κατάλαβα. Ρε, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι σαν είναι ο εθνικός ύμνος της γεωμετρίας αυτό το πράγμα. Για πες τον Τζόντα. Το άθρε λέει, το τετράγωνο λέει τις υποτινούσεις, ούτε με το άθροισμα των τετραγών το δύο άλλο κάθε των πλευρών. Αυτό Δευτέρα γυμνασίου και πρέπει να το ξέρεις μέχρι να πεθάνεις. Μπορείς να το γράψεις εκεί. Ο Τζόρντα ξέρει μόνο το κάνεις. Λέγε, μπορείς να το γράψεις εκεί. Βεβαίως. Λοιπόν. Να το τρίγωνο. Αυτό είναι τρίγωνο. Τρίγωνο. Ωραία. Το άθροισμα της υποτινούσης. Ποια είναι υποτινούσα? Αυτή εδώ η μεγάλη πλευρά. Είναι υποτινούσα. Ναι. Ναι. Δηλαδή. Δεν φαίνεται, ρε φίλε, καθαρά. Δείξτε το, ρε μαλακά. Από εκεί πίσω. Μεγάλο κάτω. Ναι. Μεγάλο. Κάνε ένα μεγάλο τρίγωνο. Τι είναι αυτό το. Κάνε ένα κοντινό εδώ, δεν φαίνεται. Ασπρίζει. Το άθροισμα. Δηλαδή. Τι είναι, δηλαδή. Αυτό το άθροισμα εδώ. Αυτό είναι ποιο. Το άθροισμα της υποτινούσης, αυτή είναι η υποτινούσα εδώ πέρα. Ισούται με το άθροισμα των δύο άλλων κάθε των πλευρών. Αυτό είναι το Πυθαγόριο θεώρημα. Το α1 σαν α2 μείον β3. Τι μου λέγε τώρα αυτό, δεν ξέρω. Θα πας στη Σάμο, ρε Χαϊβάνη, και δεν ξέρεις τι νησί είναι η Σάμος, ποιανού νησί είναι η Σάμος και ποιο είναι το θεώρημα αυτού του Πυθαγόρα. Δεν ξέρω, καταλάβω. Δηλαδή αυτή εδώ η πλαγιά, ναι, είναι όσοι είναι υποτίνουσα. Αυτό και αυτό. Ναι. Αυτό το κάναμε Δευτέρα γυμνασίου, ρε φίλε. Με αυτό πρέπει να γεράσεις.
Όπως έχεις μάθει τον εθνικό ύμνο, έτσι είναι και αυτό για τη γεωμετρία. Έχεις σαντιμέτρο να μετρήσουμε. Χάρακα έχεις μέσα. Χαϊβάνι. Δεν έχει το χαϊβάνι. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό και αυτό να είναι... Αυτό το βγάλε ο Πυθαγόρας. Το είδε ο Πυθαγόρας και το έκανε θεώρημα. Τι βγαίνει ρε Σιντζόρτα. Πώς δεν βγαίνει. Πώς γίνεται. Πάρε σαντιμέτρο που λες και μέτρα το. Τι να πάρω. Χάρακα. Κάποτε με τα σαντιμέτρα μετρούσαμε άλλα πράγματα. Δηλαδή το τετράγωνο της υποτινούσης. Αυτή είναι η υποτίνουση. Ναι, το άθροισμα, ναι. Ναι. Αυτό εδώ, το άθροισμα, αυτό εδώ της υποτινούσης ισούται με το άθροισμα των δύο κάθετων πλευρών. Αυτή